Μέχρι τώρα βλέπω εδώ στη φωτογραφία μία από τις προσωπικότητες που εκτιμώ πιο πολύ στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει στην ΑΕΚ? Δεν έχω πάρει, αλλά ζηλεύω ήδη. Ο Μελισσανίδης πούλησε τις ακαδημίες, ναι, σε άλλον. Με... Ναι. Καλό ακούγεται. Τι να πω, εντάξει. Ο Μελισσανίδης έχει πουλήσει και έχει αγοράσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Και αυτό και αναλαμβάνει ο Ζήκος με τον Σαμαρά. Εντάξει ρε φίλε, τώρα ο Γιάννης Σαμαράς είναι μεγάλη προσωπικότητα. Τι να σου πω. Όπως και ο Γιάννης Αναστασίου, όπως και όλη αυτή η φουρνιά των πρώην ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού που βγήκαν και εξωτερικό και ξαναγύρισαν πίσω. Αναστασίου σοβαρά, δεν παιδιά. Έπαιξε Παναθηναϊκό, λέει. Εθνικό, όφη και... Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτοί όλοι, ξέρεις, είναι και φίλοι μεταξύ τους και είναι και... Είναι μια γενιά βασικά. Ιδίας, ναι, φιλοσοφίας. Τον Μπατζόγλου τι έγινε, ρε. Όλα καλά. Τι, πριν με λεξοταντήλησουν ή... Το άντεξες αυτή την επίθεση για το τι γράφει το ΠΑΟΚ 24 περί Άρη και το πώς μετά τα δημοσιοποιεί και στις σελίδες του Λίμπρο και λοιπά, το άντεξε όλο αυτό. Τι είπε για τον Κάμινγκς, όχι για τον Κάμινγκς, τον άλλο, τον Τζέκινς. Για τον Τζέκινς, ότι έφυγε. Έφυγε τι εννοείς, εγώ δεν του άρεσε εδώ και έφυγε. Ότι είχε να παίρνει ένα μήνα... Τώρα αυτό που τρέχει και να μην χρωστούσε από πρόστιμο. Γιατί είναι τον ΠΑΟΚ. Του είχαν βάλει πρόστιμο. Ένα μηνά. Ένα μηνιάτικο. Αφού είναι το 5% του συμβολέου είναι νομιμοποιείται εντάξει πρόστιμο. Μέχρι το 5. Δεν ξέρω. Έχει 20 μήνες ο χρόνος. Δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα. Για το που πήγε ο Αμερικανός αθλητής ομάδας του Άρη. Θα πάρουν άλλον τώρα. Και θα έρθουν στα πλέον και θα σας κερδίσουν. Θα κερδίσω τον Παναθηναϊκό στο παρατάκι. Στο μπάσκετ. Ναι. Πιστεύεις τον έχεις. Βελτιώθηκαν και αυτοί πολύ. Πιο μόλι, δεν παίζουν τίποτα. Δεν τρώω παραμύθι. Το Ρίβερς θα κλείσω λίγο και το Σίγκλετον. Και θα αφήνω τον Καλάθι να σουτάρει. Όταν λες θα τον κλείσεις. Το Διαμαντίδη. Δεν παίζει. Σταμάτησε. Σταμάτησε. Να η ευκαιρία. Που μιλάμε για σφαγές. Έχετε δει κόκκινη στιγμή. Παναθηναϊκό, έτσι. Όχι, δεν κερδίσαμε. Ναι, ναι ρε, μεγάλη φανέλα εγώ στο μπάσκετ, να φάω ρε. Αποβολή, τέτοιο Ερέρα έχετε δει χθες. Ναι, τον αλήτη, τι έγραψες. Που έχω βάλει για πλάκα 3 χ. Για πλάκα ρε. Πού το δείχνε ρε, ποιο κανάλι το δείχνε? Το Nova Sport 2. Α, Nova. Και βάζω για πλάκα 3 χ, βγαίνει η Λιβαδιά βέβαια εννοείται. Το A-Bar βγαίνει χ και το Zone έχει δώσει την κόκκινη. Την, να πάρουμε με 10 ευρώ 420. Την ανατροπή των διάσημων την είχες παίξει? Όχι, δεν βλέπω Survivor. Τι να, γιατί συγγνώμη, εγώ παιδιά. Χάνεις. Δεν μπορώ να χωνέψω ότι με έφαγε παλιά και με πήγε πιο αργά. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Αυτό το Κυριακάτικο λέει, σε χαλάζω, αλλιώ θα το βλέπει. Ναι, ναι. Πού να δει εσύ, Σαρβάρο, εκείνη την ώρα, ρε φίλε, τελειώνει από τα θέματα που έχει να γράψει και να κάνει και κοιτά να πα να πει κάνα ποτό. Εσύ δεν είσαι, εσύ είσαι το ακριβώ αντίθετο από το target group του Survivor. Δεν υπάρχει περίπτωση με τίποτα να κολούσε. Γιατί πιάνει την καζάνα σου, είναι κάτι. Γιατί αυτό είναι, είναι στο target group. Είναι στο target group του Survivor. Κάνει μέρο τη καζάνα. Αυτό τώρα τι κάνει. Αυτό τώρα τι είναι το αντίθετο. Γιατί και αυτό είναι η δουλειά πάνω από το κεφάλι του. Γράφει, κάνει, ράνει, δείχνει. Και μόλι τελειώνει απ' όλα. Και απλά έχει το νου του μήπω και βγει κάτι άλλο να το γράψει. Γιατί αυτό και που κοιμάται ακόμα θέματα σκέφτεται. Εκεί για να χαλαρώσει λίγο και να αποφορτιστεί. Βλέπει Survivor. Τι να τον κάνω τώρα, μπορεί να μου πει. Προσπαθώ να τον πείσω να μην δει, αλλά δεν έχω επιχειρήματα. Διότι αν δεν δει, δεν θα μπορέσει να χαλαρώσει για να ξαναδουλέψει την επόμενη μέρα. Μαζεύονται όλοι και βλέπουν. Όλη η οικογένεια βλέπει. Survivor. Και πλέον, τα παιδιά πιέζουν. Βλέπει, ναι. Τα παιδιά πιέζουν πολύ. Γιατί εγώ μόλις του είπα του γιου μου, όχι, ρε, δεν θα το βλέπεις. Μου λέει και αύριο τα παιδιά στο σχολείο αυτό, που όλα θα συζητάνε. Αυτό γίνεται, ναι, αυτό γίνεται. Μεγάλη επιτυχία της εκπομπής. Η οποία αλλάζει την ελληνική τηλεόραση. Θα κάνουν τώρα. Κάνει ακόμα χειρότερη. Θα μεγάλη επιτυχία. Τώρα όλοι τέτοια, όπως τα λένε. Και θα σταματήσουν τα υπόλοιπα. Γι' αυτό ρε και αυτός που διέλυσε τον Ηρακλή ασχολήθηκε με τον ΠΑΟΚ. Με τι. Γι' αυτό ασχολήθηκε. Γι' αυτό. Για την τηλεθέαση. Για την τηλεθέαση, για να γυρίσει λίγο το... Δεν μπορώ να τον κράξω. Γιατί ο λόγος που τα κάνει αυτά είναι ακριβώς επειδή καταστράφηκε από τον Ηρακλή και πρέπει να δουλέψει. Γιατί δηλαδή το κάνει... Γιατί δεν υπάρχει. Πες μου ένα χωριό που δεν τραγούδησε. Αυτό σου λέω. Ναι, οι πιο πολλοί λένε ότι κατέστρεψε τον Ηρακλή. Έτσι λένε αυτοί. Καταστράφηκε και ο ίδιος όμως. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε ο ίδιος. Γιατί τι μας νοιάζει. Πώς δεν μας νοιάζει, ρε φίλε. Τι μας νοιάζει το ένα άτομο, ρε φίλε. Μας νοιάζει η ομάδα.
Ωραία. Τι μας νοιάζει. Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω ιδιαίτερα, διότι καταλαβαίνω ότι είναι πιεσμένος και θέλει να δουλέψει. Ας πούμε, για παράδειγμα, όλοι ασχολούνται με το Survivor και δεν ασχολούνται με το reality που παίζει αυτός. Οπότε κάτι πρέπει να βρει να μην χανευτεί. Στημένο ήταν και την προ... γιατί το είπε δεύτερη φορά. Ναι. Και στην αρχή, όταν παρουσιάστηκε το κοριτσάκι και είπε παίζω μπάλα στον ΠΑΟΚ, την διόρθωσε. Και δεν καταλαβαίνει ο αγράμματος ότι όντως στον προφορικό λόγο η αιτιατική είναι τον ΠΑΟΚ. Χάριν εφωνίας. Το νι στον προφορικό λόγο γίνεται μη. Μη και πι μπου. Τον ΠΑΟΚ. Τον Παναθηναϊκό θα πεις. Τον μπου. Ναι. Όταν το γράφεις όμως είναι τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και αυτός σκέφτηκε να το πει γιατί ξέρει ότι θίγονται οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Σου λέει θα κράξουν. Θα με πούνε και για τις σεξουαλικές μου προτιμήσεις. Θα με πούνε και για τον Ηρακλή που κατέστρεψα. Και για τη Μακρυπούλια και για αυτά. Θα μείνει όμως το τι, πού είμαι εγώ, στο reality, κατάλαβες. Όχι, δεν ασχολείστε όλοι με το Survivor, ασχοληθείτε λίγο και με το δικό μας, το reality. Ναι, τα παιδιά. Είναι ελληνική τηλεόραση. Είναι ναι, είναι αυτό. Ρε, είναι ότι είναι και στημένο, είναι και δουλεμένο. Δηλαδή, στείνουνε το να τους κράξουνε. Δεν είναι μόνο ότι αν κάνεις τηλεόραση εκτίθεσαι και μπορεί να πεις και βλακεία και να σε κράξουν. Τη σκηνοθετείς εσύ τη βλακεία που θα πεις για να ασχοληθούν περισσότερο με σένα. Και σε δύο μέρες θα πει, θα ανακαλέσει, θα πει κάτι ξέρω εγώ και α, ο, δεν το εννοούσε ειρωνικά, έτσι αστειευόμενο. Θα το κάνει στην επόμενη εκπομπή, ρε. Ναι. Η απάντηση Άνα, του Αντώνη. Και θα το διαφημίσει εκπομπή. Ότι θα το πει στην επόμενη εκπομπή για να κάτσουν να δουν όλοι. Ναι, ναι. Και άμα ζητήσει συγγνώμη από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, εκείνοι που θα νιώσουν περηφάνεια ΠΑΟΞΙΔΕΣ και θα πούνε άρα είδες, πιέσαμε και τον αναγκάσαμε να ανασκευάσει. Και δεν θα ξέρουν. Οι αθώοι και απονήρευτοι και αγαθοί, αγαθιάριδες, ότι όλο αυτό είναι στημένο. Πάντως, ένα ακόμη μέσο ενημέρωση ζητάει συγγνώμη τον Ιβάν Σαββίδη, το πέμπτο ή το έκτο είναι, για ό,τι υπόθηκε πέρυσι το καλοκαίρι. Σήμερα ήρθε η ώρα της εφημερίδας Κόντρα, Κόντρα να ανακαλέσει όλα όσα ανέφερε για τον Σαββίδη. Η εφημερίδα μας για την αποκατάσταση της αλήθειας ανακαλεί ρητά όσα δημοσίευσε το φίλο της με αρίθμο 801 της 12ης Ιουλίου για τον κύριο Ιβάν Σαββίδη και την επιχειρηματική του δράση. Στο δημοσίευμα υπήρχαν ορισμένα στοιχεία που δημιουργούν στρεβλή και ψευδή εικόνα για τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Αυτό πώς το πέτυχε ο Σαββίδης τώρα με όλους, με δικαστική απόφαση προφανώς. Εννοείται. Ρε. Η δικαστική είμαι εξωδικό, απόφαση, γίνεται... σου λέει να μην. Είμαι θα τη φάμε σίγουρα, σου λέει κάτσε να προλάβουμε για να μην πάει στα δικαστήρια. Με εξώδικο που κρίνει και... το επιτελείο το νομικό της άλλης πλευράς ότι είσαι... δεν την γλιτώνουμε με τίποτα. Κεφαλιά, ναι. Ναι, έρχεται κεφαλιά. Οπότε από το να πάμε σε δίκη, καλύτερα να ανασκευάσουμε. Έτσι ώστε οι άλλοι δεν θα πάνε σε δίκη. Ψηλά σου, λέει. Ναι, γιατί εσύ τι πουλάμε. Ο Αντένα το έβαλε σε ένα μεταμεσονύχτιο δελτίο ειδήσεων στη μέση κάπου. Ο Αλφα το έβαλε σε ένα μεσημεριανό κάπου εκεί στο ενδιάμεσο. Σκάει μια ζούλα. Και άμα σφίνα... ρίξουν και δύο-τρεις κεραίες εκείνη την ώρα και δεν εκπέμπουνε, μπορεί να το καταλάβει κανένα. Θα το μάθουμε και θα τα δημοσιεύσουμε εμείς, μην αγχώνεις. Όλα έχουν γίνει γνωστά όμως. Όλα τα έχουμε δημοσιεύσει. Όλα αυτά τα είμαστε σύγκρον. Στην εποχή που ένα μέσο ενημέρωσης δεν φοβάται να ξεφτυλιστεί μετά με ανασκευή. Προτιμά να το πει αυτό που είναι να πει και μετά να ξεφτυλιστεί και να τα πάρει πίσω. Έχεις δηλαδή... αυτό το σύλλογο, δηλαδή αυτή μια καημένη γενιάκα 86 χρονών, ύψος 1,45. Ωραία, που χάθηκε η γυναίκα. Άμα τη δείτε, μπράβο σας. Τι φορούσε το όταν χάθηκε, μαντήλα, ρε δηλαδή. Έχει εδώ ένα κομμάτι του Κόντρα. Ναι, ναι. Είναι σαφές ότι η σύσταση της κυπριακής εταιρείας Dimera Media Investments Limited με κεφάλαιο 8 εκατομμυρίων ευρώ και μόνη μέτοχο την Dimera LTD συμφερόντων του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, η οποία επέβαλε φάκελο συμμετοχής στον εκκρεμή διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγηση 4 αδειών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, μετάδοσης υψηλής ευκρίνειας, προήλθε από κεφάλαια απολύτως νόμιμα. Αυτό είχαν φαίνεται υπονοήσει. Ναι, ότι από πού είναι τα λεφτά, από πού είναι τα λεφτά, ένα δισκύλο κανένα άλλο στην Agrocom, ρε φίλε, δηλαδή πού βρέθηκαν τα λεφτά. Είναι ξεκάθαρο ότι η Dimera Media Investments Limited έχει συνταγμένες οικονομικές καταστάσεις, πλέον ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίες αποτυπώνουν με κάθε διαφάνεια την αυτό προφανώς το έχουν στείλει τους Σαββίδη. Είναι καλά, εννοείται, κάπως έτσι. Αλλά είπαμε, δεν μας άρεσε. Είναι επίσης σαφές ότι η ΣΕΚΑΠ εταιρεία συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη είναι μια κερδοφόρα εταιρεία. Η ιδέα εντύπωση που επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί ότι ο κύριος Σαββίδης ενεργεί σαν Ρώσος ολιγάρχης και προσπαθεί να παρακάμψει ή να αποφύγει κατά την ενάσχυση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων του όποιους νόμιμους ελέγχους ή μεδαπών υπηρεσιών
και ότι για να πετύχει το σκοπό του φτάνει μέχρι το σημείο να παραβιάσει βασικό όρο του εκκρεμή διαγωνισμού για τις θέσεις τελικές άδειας, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με πραγματικότητα. Αυτό πώς λέγεται? Κυβίστηση. Δεν έχει, δεν έχει βρεθεί έκφραση. Ακόμα δεν έχει βρεθεί έκφραση, πιστεύω. Η κολοτούμπα αισθάνεται μοναξιά. Α, το τελευταίο, Το πιο προσβλητικό. Η εφημερίδα δεσμεύεται στο εξής: να προβαίνει σε ενδελεχή διασταύρωση των στοιχείων και των πηγών της πριν δημοσιεύσει συγκοφαντικές διαδόσεις σε βάρος του κ. Ιβάν Σαββίδη. Το εξώδικο πρέπει να έρθει με κολοδάχτυλο. Στα ημισκούμπρια, πώς λέγανε. Σήμα το κολοδάχτυλο θα ήταν το εξώδικο. Στα ημισκούμπρια, δεν είχαν ένα. Ναι, αφεντικό, είμαι βλάκας. Ό,τι πεις εσύ, αφεντικό. Αυτό δεν είναι συγγνώμη. Αυτό είναι είμαστε άχρηστοι, είμαστε ανίκανοι, είμαστε ζώα. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Δεσμευόμαστε ότι ξανά τέτοια συγγνώμη, κύριε κορυφαίο επιχειρηματία, εσύ που έχεις κάνει. Πολυχρονεμένη με πασά, αυτό ταιριάζει καλύτερα, πιστεύω. Είναι μίσου ότι είχε βιλά, το μην την ψάχνει ούτε στο ρεφρό σου. Παρακαλούμε του ανθρώπου του κύριου Σαββίδη να μα δίνουν το εξώδικο να δούμε τι γράψανε. Αν μπορούν να μα πούν και πώ τη στείλανε. Και ήταν τόσο πιστική. Όχι, να του πούμε ότι έχουν κάνει δύο ορθογραφικά λάθη, άμα πρόσεξε. Υπάρχει ένα οπτικό βιβλίο. Είχε μου όλα καλά τα είδα. Α, κάτσε να είμαστε καλυμμένοι. Όλα καλά ήταν. Υπάρχει εκπληκτικό βιβλίο του «Η δυστυχία του να είσαι μαλάκα». Εντάξει. Δεν το ξέρω. Ξέρω το «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνα». Το διάβασα. Πολλέ φορέ είναι. Εννοείται για να εξηγήσω τη συμπεριφορά των διπλανών μου. Ναι, ναι. Ωραία. Καλά, εσένα, άστο, ήρθε να μας πει για το St. Patrick's Festival με το Pink Cham Boom Boom που κερδίζεις δύο μπλούζες και τέτοια. Όχι, μία μπλούζα στις δύο πίδες, ναι. Την Pink Cham, αυτή που δεν μπορεί να το πει ούτε Κινέζος, ναι. Πώς το λένε, να δοθεί όλο το βιβλίο με την εφημερίδα. Κάθε, ναι. Βγαίνει αυτή η εφημερίδα, δεν μπορείς βγήκε μόνο για να γράψει αυτά για το Σαββίδη. 801 φύλλα, ρε. 801 ήταν όταν έγραψε. Αυτό δεν διάβασε στην αρχή, δε. Η κόντρα βγαίνει, πώς δεν βγαίνει. Ναι, λέω πώς θα βγαίνει. Είχε βγει μόνο τότε. Ωραία πράγματα. Κατά τα άλλα, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε λίγο με τη μεγάλη διοργάνωση της εβδομάδας. Final Four στο κύπελο του Βόλεϊ. Όχι, θα έλεγε την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας. Αυτό με τους Ουκρανίδες που κάνουν άρθρο Facebook, τι είναι καινούργια μόδα. Άστο ρε, είπαμε. Σαλιάρι, αυτά είναι όλα προφίλ. Αυτή είναι τιμένη, μήπως δεν είναι στο. Ναι. Άσε να μιλήσουμε, να πούμε το σοβαρό. Πες, έχω πες χορηγούς. Το και τον πειρατή τι να πω, θα τα πει ο ίδιος ο Ντίνος μετά. Διογένους 17 στην κάτω τούμπα. Είναι ο πειρατής εδώ. Αυτός ο ίδιος. Ο ίδιος. Ο ίδιος, ναι, είναι ο πειρατής. Ωραία. Πίνει και καφέ, γιατί και καφέ. Για να λειτουργήσει, άλλους τρεις θέλει. Ναι. Ναι. Πειρατής Διογένους 17 στην κάτω τούμπα, 16, 17, 18 και 19 του μηνός, St. Patrick's Party. Γιατί θα το ρωτήσουμε βέβαια και πώς κατάφερες να λέγεται St. Patrick's Day, τετράήμερο. Ωραία, αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε. Είναι. Εντάξει. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Είναι η μέρα που τη γιορτάζουν όλοι στην Ιρλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία κλπ. Και το κάνουν τετράήμερο μετά. Αλλά St. Patrick's Day είναι μία μέρα. Γιορτάζω, όχι πατρίκια. Και να μας εξηγήσει το. Για, τι είναι το Pink Jet Black Heart. Ναι. Θα μπει μετά τις διαφημίσεις στο στούντιο ο Ντίνος και θα μας τα πει. Και Αναδομό, μαζί μας η τεχνική εταιρεία ειδική σε ανακαινήσεις, anadomo.gr και 2311-241-508. Έως 6 άτοκες δόσεις για κάθε ανακαίνιση στην Αναδομό. Ποδοσφαιρικά, έχει τίποτα? Πώς δεν έχετε, φίλε? Πάντα έχει. Ένας φίλος νωρίτερα μας έβαλε χέρι γιατί η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερη ποιότητα στο ρόστερ της Κομπάου. Τον άκουσα, ήταν λίγο γραφικός. Όχι, δεν ήταν γραφικός. Γραφικός. Πήγαμε θέση με θέση και. Και ακόμα πιο γραφικός είναι ο Ασλαμάς που λέει ότι ο Γκάλο με το Μάτος έχουν μια μικρή διαφορά. Ο ένας έχει παίξει τον Πανετολικό και την Μπέιρα Μάρ. Είπε ξεκάθαρα. Ναι, και ο άλλος έχει παίξει τελικό Europa. Δηλαδή είπε Μάτος ξεκάθαρα, μια μικρή διαφορά είπε. Όχι, προχθές δεν φάνηκε βέβαια αυτή η διαφορά. Είπε Λέοβατς στην ΤΑΚ, τρία επίπεδα πάνω Λέοβατς, είπε ο συνάδελφος. Πήγε να πει ο άλλος ο φίλος δεν υπάρχει σύγκριση στα στόπερ. Λαμπρόπουλος. Με Βράνιες, που είναι και κόκκινες κάθε παιχνίδι. Με Κρέσπο και. Βαλέρα, ναι, Μαλεζά. Αντέδρασε πάλι ο Μάριος. Για την τριάδα των Χαφ είπε ότι κάτσε να δούμε. Σιμόες, λέει ο άλλος, δεν το συζητάω. Σιμόες. Του λέει ο Μάριος, όχι, φλεκάνιες, γιατί δεν το συζητάς, κάτσε.
Δηλαδή ο Μάριος υπερασπιζόταν την αξία του ΠΑΟΚ, τον ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Ναι, επειδή... Α, έπαιξε έτσι. Γιατί Κάνια εγώ... Τσίμηρο ότι έχουμε δει αν, ωραία πράγματα. Αν το απομονώσω και μιλήσω για το προχθεσινό παιχνίδι, νομίζω φυσικά, ότι ναι, από εκεί το προσέγγισε πολύ καλύτερα η ΑΕΚ. Από εκεί παρασύρθηκε ο άνθρωπος. Ότι έχει πιο μεγάλη ποιότητα. Εντάξει, έτσι φάνηκε προχθές. Και λέει ότι ο Αραούχο τους έχει ανεβάσει όλους, λέει. Πού έγινε αυτό, καλά, που σε προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, του λέω ότι βγήκανε χθες. Και εκτός γιατί δεν μπορεί να κερδίσει κανέναν, άστε εκτός μου λέει. Δηλαδή, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός ο δικός μας. Ποιος? Εμείς αν παίζαμε 11 με 11. Καμία από τις δύο φάσεις δεν θα έκανε. Αν δεν έβγαινε η κόκκινη μόλιζα, θα τους κάναμε φάση σίγουρα. Στοιχίζει τη μέρα μας, εντάξει. Απλά βγάλαν γλώσσα γιατί παίζουν ένα μήχρονο με 10. Εγώ επειδή έχω παράπονα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή σε ατομικό επίπεδο να το πω έτσι, θεωρώ ότι τα δύο γκολ του Αραούχο είναι χορηγία, ευγενική χορηγία του Ενρίκε. Και λέω ότι είναι τυχερός ο Αραούχο που πέτυχε έναν τέτοιο Ενρίκε προχθές και έκανε αυτά τα δύο γκολ. Αλλά έχω σου λέω παράπονα, δεν μπορώ να μιλήσω ούτε καν πως το προσέγγισε τακτικά το παιχνίδι το προπονητικό team του ΠΑΟΚ, που και εκεί έχω βρει λάθη, αλλά μετά Χριστόν Βροφίτες είμαστε όλοι. Έχω παράπονα σε ατομικό επίπεδο του παίκτες του ΠΑΟΚ. Στη σύγκριση αυτών των δύο, ναι, θα πω ότι οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα, επειδή είναι με την πλάτη στον τοίχο, βγάζουν καλύτερη αντίδραση από ότι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Σαν να νομίζουν ότι κάτι πέτυχαν ήδη οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και έχουν λίγο χαλαρώσει. Γι' αυτό πρέπει λίγο να τα ακούσουν τα σχόλιανά τους, γιατί μπαίνουμε σε πολύ καυτό δίμηνο αγώνων. Είπαμε το δεύτερο χορηγό, κύριε συνάδελφε. Ναι, είπαμε και για αναδομό. Πάμε να ξεκινήσουμε με το που επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Τι, μεγαλύτερο δεν γίνεται, ρε πλάκα να κάνεις. Ακούς, μπαίνοντας μέσα λέει ο Ντίνος, τώρα τι θα πω εγώ κλπ. Και λέει ο άλλος, χαλάρωσε, θα σε ρωτάμε εμείς. Ό,τι να είναι. Η πρώτη ερώτηση είναι, καλά ρε, είναι το μεγαλύτερο παιδί, ή πουλάς μου. Άμα το ξέρεις τον άλλον 25 χρόνια, τι θα βγάλεις άλλο. Τον Ντίνο το ξέρω, ρε φίλε. Που ήρθε από τα όρη του Βούπερταλ. Σουτγκάρδι, ρε, άστα το Βούπερταλ. Ξέρεις μια πόλη, ξέρεις τι λες συνέχεια. Όλοι οι Ραζοί είναι από το Βούπερταλ. Ναι, εντάξει, αυτά είναι στερεότυπα ελληνικά να πούμε. Εγώ ξέρω ότι εγώ όποιος και να μου πει από το Βούπερταλ είναι. Σουτγκάρδι, έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό. Ναι, δημιουργήθηκε το 97, είχε 20 χρόνια. Έφυγα εγώ και μετά τον φτιάξαν τα λάνια, αλλά εντάξει. Είμαστε μια μεγάλη ψηλικία. Γι' αυτό και πάει καλά, γιατί άμα ήσουν εσύ θα πίναν συνέχεια μπύρε όλη μέρα και δεν ασχολούνταν με τον ΠΑΟΚ κανένα. Πίνουν και τώρα, πίστεψε. Πίνουνε. Τελευταία μου εκδρομή που έκανα μαζί του ήταν με τον Άγιαξ φέτος το καλοκαίρι. Πήγα δηλαδή από του είδε δηλαδή, συνεχίζουν, πίνουνε. Κανονικά. Και τι άλλο να κάνει στην Γερμανία, άμα δεν πει και καμιά μπύρα. Δεν περνάει. Είναι σταντεροποιημένα τα πράγματα. Ένα ρυθμό τη ζωή σου κανονικό. Ναι, η δική μα όμω, δε φίλε, είναι και πειθαρχημένη στη γερμανική λογική. Αλλά και μόλι βρουν την ευκαιρία. Άμα δει τι γίνεται μέσα στο πούλμαν, λε και, και φεύγουν ας πούμε, απότομα από τη Γερμανία και είναι μέσα, ξέρω εγώ, σε ένα. Στην εθνική οδό, α πούμε. Στην Σβία. Κανονικά. Σε ουδέτερο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, κάνει St. Patrick's Day. Ναι, το είναι τέταρτη χρονιά. Πέμπτη. Τέταρτη, πέμπτη χρονιά από το κάνα και εμεί στην εκπομπή νομίζω μπερδεμένοι είμαστε. Το σποτάκι λέει πέντε, αλλά δεν είμαστε σίγουροι είναι τέταρτη, πέμπτη. Τι είναι? Γιατί δεν ξέρω τώρα, αρχίζουμε γυρνάμε και τα χάνουμε τα χρονικά. Πέμπτη είναι, ρε. Είναι, εντάξει. Να σου πω, πρώτα απ' όλα, επειδή σε ξεφωνίζω κάθε μέρα, το ξέρει αυτό. Το ακούω. Όταν ξυπνάω. Ναι, όταν ξυπνά, ακού. Είναι St. Patrick's Day, αλλά η Day είναι τέσσερις μέρες. Κοίταξε, είναι η γιορτή, είναι πώ λέμε, ξέρω εγώ εδώ του Αγίου Χριστόφορου. Είναι μία μέρα. Αλλά επειδή. Το πανηγύρι την προηγούμενη δεν γίνεται, ρε. Το προηγούμενο. Έτσι γίνεται και είναι εδώ. Η παραμονή, πώς είναι η παραμονή Χριστουγέννου. Άνα, πράγμα. Που βγάζεις τα δωράκια σου και μετά την άλλη μέρα καταναλώνεις. Οι άνθρωποι, ακόμα και φέτος τώρα, δηλαδή ο Δήμος, ας πούμε, του Δουβλίνου το κάνει τετραήμερο. Εγώ το έχω τετραήμερο. Εδώ και 4-5 χρόνια. Απλά επειδή είχα δώσει την ιδέα στον Άγιο Πατρίκιο. Άμα μπορώ να έχω δώσει τέτοιο πράγμα, εσύ να πάω να γύρω και δήμαρχο στο Δουβλίνο. Και να σου πω, είναι σε το γύφτικο το γάμο δηλαδή. Χαμός. Ξεκινάει, παίζει πάντα. Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι εκεί. Δηλαδή έχουν κάνει μια θρησκευτική γιορτή, την έχουν μετατρέψει σε μια γιορτή κατανάλωση. Κρεπάλι. Δηλαδή μέσα σε μία, δύο, τρεις μέρες που όσο πώς λέγεται, διαρκεί αυτό το πανηγύρι, μαζεύουν 1 εκατομμύριο κόσμο εκεί. Δηλαδή. Είναι αρκετά μεγάλο νούμερο για μια πόλη. Φαντάζομαι τώρα τι λεφτά αφήνουν. Έχουμε πάει στο Δουβλίνο. Όχι μόνο στο Δουβλίνο, αυτό γίνεται παντού μόνο. Και στο Λονδίνο γίνεται και στι πόλει Ευρώπη γίνεται. Εκεί που έχει το μεγαλύτερο γίνεται στο Σικάγο, που είναι η μεγαλύτερη πανική Ιρλανδών. Α, ναι, έτσι. Σωστά, σωστά. Εκεί βάφουν και το ποτάμι πράσινο.
Γιατί το χρώμα της Ιρλανδίας πράσινο, μπλα μπλα μπλα, πουλιούχος, Άγιος Πατρίκιος, το Τριφύλι ήταν ένα μέσο για να τους, πώς λέγεται, τους εξήγησε την Αγία Τριάδα, ότι είναι ένα πράγμα, ένα σώμα και γι' αυτό είναι και το σήμα. Δηλαδή, θέλετε να σας κάνω την ανάλυση, τι είναι ακριβώς. Όχι ρε, να μας πεις τι ωραία πραγματάκια έχει εκεί. Θα δώσεις κανένα δωράκι, θα έχεις καμιά προσφορά, τι θα κάνεις. Έχω σκοτσέζικη μπύρα που θα κάνει τις προσφορές, η Brewdog. Γιατί εντάξει, και αυτοί οι Κέλτες είναι. Yeah. Jet Black Heart που δεν μπορείς να πεις δηλαδή εσύ. Τίποτα, γιατί ρε φιλαράκι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Έρχομαι, έχω κάγκελο τώρα, έχω γεμίσει ήδη και έρχομαι να σβήσω σε σένα. Και πρέπει να σου παραγγείλω μια πίντ. Δεν νιώθει ρε, γιατί πίνει βότκα. Πίντ. Άκου λίγο. Βότκες, χαλαράς. Το πρόβλημα του Κόλκα είναι χρονοϊκό. Έχει πρόβλημα ο Κόλκας γιατί πρέπει να πιει σε σχετικά σύντομο χρόνο. Έχει να γράψει θέματα, έχει να κάνει δουλειές, έχει τη γυναίκα στο σπίτι. Δεν είναι. Κανονικά, δεν, μπορεί να, δεν είναι πότης μπύρας. Ο μπυρόβιος ο πότης είναι να έχει χρόνο. Να έχει 4-5 ώρες να πιει με τα φιλαράκια του. Σμυρνόφ, ο Σταύρος θέλει μπαμ, να, σε μισή ώρα να έχει κάνει κεφάλι. Έτσι, ναι. Σμυρνόφ, κόκκινη φίλη, γιατί δύσκολα. Ναι. Μένεις και όρθιος. Φτάκα, τάκα. Και κάνει παρατήρηση. Ποτέ, ρε φίλε. Ποτέ. Τι θα γίνει. Αυτό δεν είναι, δεν επιτρέπεται το αλκοόλ, διαφήμιση. Βάλε εδώ λίγο, πού είναι, πού είναι ο Σακελάδης, να κάνει δουλειά. Τι να κάνει, ο Σακελάδης δεν έχει δει πως είναι η Σμυρνόφη. Γιατί ρε, δεν ξέρει, γιατί κάτι, να πάει να μιλήσει με τους ανθρώπους. Κάτι υγιεινάτροι, αυτά εδώ το... και μετά διαφημίσουμε. Ναι ρε, αυτός εδώ να πούμε κάτι υγιεινάτροι, κάτι μουσλια, κάτι, εκεί, κάτι φρούτα. Τι έπαθε αυτός. Τον κύριο στην υγιεινή διατροφή, βέβαια δεν έχει χάσει κιλό. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει χάσει κιλό. Αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ είχα μία φίλη η οποία με το που ξεκίνησε να γίνεται βετζετάρια, όπως λέγονται αυτοί εδώ, έβαλε 20 κιλά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, ήταν λίγο. Ήταν βετζετάρια. Εγώ ήμουν έτσι. Η Ελλάδα που έτρωγε. Λοιπόν. Βετζετάρια, ούτε εδώ. Εδώ το βετζετάρι το ξέρει. Το τζέρι πλάκα δεν μπορούσε να το πει. Βετζετέρια. Φαλακού. Εδώ το λέω με προφορά Ιρλανδική ρε. Στο πνεύμα του Άγιου Πατρίου. Έτσι. Πείτε μπύρα ρε εσείς, έχει λίγους βαθμούς αλκοόλ, έχει και άμα θέλετε να κάνετε δίαιτα, έχει και συστατικά. Έχει φυσικά και η συγκεκριμένη μπύρα είναι και σε πάρα τρέφι. Πολύ χαμηλή. Χορταίνεις σε... κιόλας πίνοντας. Κοίταξε, οι στούτι μπύρες οι μαύρες αυτές που είναι τύπου γκίνες τέλος πάντων, έχουν και λίγες θερμίδες. Ναι. Δεν έχουν ανθρακικό, δεν σε φουσκώνουν. Το άλλο, καλάβες... άμα έχεις κάνει παιδί, κατεβάζεις καλό γάλα. Εκείνο έτσι κι οι γυναίκες. Και μετά φοράει και το καπελάκι του Άγιου Πατρικίου το παιδί και γίνεται χαμός. Λοιπόν, Πέμπτη. Πέμπτη, Παρασκευή, ξεκινάμε. Σαββάτο, Κυριακή. Πέμπτη, ξεκινάμε. Θα έρθει το team της Brewdog, θα κάνει εκεί, θα μοιράζει ανά δύο πίντες. Πίντες είναι μονάδα μέτρησης μπύρας. Ναι. Είναι περίπου μισό κιλό, μισό λίτρο τέλος πάντων μπύρας. Εσύ άκουσες για τέτοιο, ότι την πίντα κάνει καλό στο, στο γάλα και μας εμφανίστηκες. Λοιπόν, με κάθε δύο pint που λένε και η pint. Ναι, είναι pint και half pint. Εντάξει, ναι. Και πηγαίνεις εκεί, πίνεις δύο πιντάκια. Σου έρχεται μπλουζάκι, ποιοτικό, σούπερ ένα, μακό, καλό, διπλή γραφή. Όχι και αφιερωμένο στο Σαντ Πάτριξ. Όμορφο πράγματα. Δηλαδή, αν πιο 10 τώρα, και οι 4 μέρες θα ισχύει αυτή η προσφορά. Ναι. Το οποίο είναι και αυτό καινοτομικό, γιατί συνήθως τα πάρτι αυτά γίνεται μία φορά. Μία μέρα έρχεται η εταιρεία, σου δίνει. Εγώ 4 μέρες κατάφερα να του πείσω του ανθρώπου ναι, να μα δίνουν δωράκια. Αν πάρω 10 μπύρες, θα πάρω 5 μπλουζές. Ναι, κανονικά. Και άμα πιει και 10 μπύρες, θα δώσω και άλλη μία κούτρα. Έχει το μέγεθό του. Έχω. Έχω προβλέψει. Το είπα από τον εαυτό του. Από τον εαυτό του το κατάλαβε. Από τον εαυτό μου. Από τον εαυτό μου καταρχήν. Τέλος πάντων. Και άλλα event μουσικές ποιοι θα παίξουν. Μουσικές έχουμε. Μαθιούκι βάλα και τελευταία μέρα. Συγγνώμη. Πέρα στόμα. Τι είναι. Με το όνομα. Πριν εδώ το είπε 8 φορές. Κυριακή. Αυτό έχει μάθει την Κυριακή. Α, Δευτέρα παίζει ο Ηρακλής. Ναι, και παίζει στον Πλατανιά. Παίζει στον Πλατανιά που έχει το τριφύλι. Α, μπράβο. Σε Πάτριξ. Αλλά κόκκινο. Θα πάνε πώς το συνδυάσαν αυτοί και στον Πλατανιά. Τα να είναι και με τους δύο. Καλά και με τον Ολυμπιακό και με τον Πάτριξ. Μια χαρά, ωραία είναι, μ' αρέσουν αυτοί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παναγιώτης Καμπελτζή Πέμπτη. Άρης Πανκ και Ροκ. Ναι. Θα τα χτυπάει λίγο παραπάνω. Παρασκευή που είναι ανήμερα. Θα έχω κλασική Ιρλανδέζικη παραδοσιακή μουσική. Όμορφα, χαλάρα, μελίχια. Μετά φυσικά θα μπω εγώ μέσα και θα παίξω. Θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Ναι. Τα είχε με μία Ιρλανδέζα από το Δουβλίνο. Και τι, πέθανε από τον κόλπο. Έφερνε και τις φίλες της. Όπα. Καλές κοπέλες. Πού είδες. Δηλαδή, πάει τώρα αυτό. Καθόταν ο Σταύρος στο σπίτι.
Και ερχόταν η κοπέλα του μετά από την έξοδο με δύο φίλες της. Και γινόταν πάρτι. Σαν ναι. Patrick's Day. Αυτό που δυστυχισμένος ο Κόλκας, ναι, που αυτό... συνέβαινε σε άλλον και όχι στον ίδιο. Και σε Σταύρο κιόλας. Ας έλεγες, μη Σταύρος. Μη Σταύρος. The same name. Ναι, όχι πολύ καλές κοπέλες στο Δουβλίνο. Να είναι καλά. Να αυτή την κουλτούρα να τη διαδώσουν. Έχεις τέτοια event. Όχι τέτοιου είδους event. Δυστυχώς φιλαράκι θα πούμε μέσα. Λιάννα, και πλέον ξέρεις τι με γίνεται. Κάθε δύο Δουβλινέζες μία τρίτη δώρο. Αυτό το φιλαράκι μετά έχει γίνει πλέον κακούργημα. Άμα ήταν πλημέλημα κάτι θα πει. Μέχρι πλημέρημα το σηκώνησε. Το ότι ξέρει το νομικό πλαίσιο με προβληματίζει. Φιλαράκι. Ρε φίλα, με εκεί ξεκινάς. Άμα δεν ρωτήσεις πρώτα τι γίνεται, δεν γίνεται. Καλά. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς έχουμε τόσους φίλους δικηγόρους. Σβανιά έχεις. Γκουρού. Γκουρού. Δεν υπάρχει. Ο οποίος είναι και ειδικό στα Ιρλανδέζικα. Ναι. Είναι αρχηγός. Και Κυριακή. Κυριακή. Ματζιούκης. Ματζιούκης, έχουμε πάω Πανιώνιους 3 η ώρα. Ναι. 6 ώρα παίζει τελικό ΠΑΟΚ στο βόλεϊ. Ναι, έχεις προκληθεί. Ξέρεις κάτι για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός προηγείται. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος γενικό. Ναι, ναι. Και μετά Ματζιούκης. Και 7,5... Ματζιουκάρα, ο οποίος είναι και αυτός τέταρτη χρονιά στη σειρά που παίζει. Βαράει καλά. Ιρλανδέζικα, εντάξει. Βαράει. Ουστάρι, έχει εκεί και το Irish Fan Club, γίνεται χαμός. Ναι. Να δεις, θα πάθεις πλάκα. Άμα κερδίσουν. Αρχίζουν, κοφεύουν, να έρθεις. Να έρθεις, περιμένω. Και οι πίντες σε περιμένω. Δεν πίνει μπύρα, ρε, πάλι σπίτι μου θα πιω. Κοίτα, μια μαύρη θα πιω. Μια μαύρη. Στο Δουβλίνο μαύρη. Μια γκίνες. Από μαύρες τι έχεις. Κοίταξε, εγώ έχω 11 βαρέλια. Από τα βαρέλια τα τρία είναι μαύρα. Αλλά έχω και 150 ετικέτες. Οπότε έχω 30-35 μαύρες διαφορετικές. Υπάρχουν πολλοί. Πάντα είχα αυτή την απορία που τα βάζεις στο ψυγείο. Αυτή η ψυγεία θέλεις για να έχεις 150 ετικέτες. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Πολλά ψυγεία και πολύ ρεύμα. Και... Γιατί και στο Σάρθρο μου λένε βάλε αυτή την πύρα. Πρέπει να έχω ΔΕΗ χορηγό, ξέρω. Άνα, μπράβο, αυτό. Εντάξει, να κάνεις. Πρέπει να έχεις την υποδομή. Πού να βάλεις τόσα βαρέλια μέσα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, υποδομή. 11 βαρέλια έχεις, δε σκύλε. 11, ναι. Πω. Τα οποία είναι και τρυπημένα από το. Ένα, ρε. Δεν χωράει τίποτα μέσα στο μαγάζι. Ναι, ναι, ναι. Έχω ταβάνι. Άνα, μπράβο. Πάνω και κατεβαίνουν από έτσι. Πάνω, το έχω κάνει έτσι. Που είναι και ο καλύτερος τρόπος. 11... Είναι και ο καλύτερος τρόπος, ξέρεις. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ωραία. Θα μας κάνεις ένα βίντεο μια μέρα πώς το έχεις στήσει. Ναι. Κάνε ένα βιντεάκι, ανέβασε τίποτα να το κάνουμε και εμείς share. Ό,τι γουστάρετε. No problem. Ωραία. Ωραία. Είναι Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο Κυριακή. Ναι. Ωραία. St. Patrick's Day, τετραήμερο. Στον Πειρατή, Διογένους 17, στην εξωτική κάτω τούμπα. Γιατί είναι το μόνο σημείο που έχει δέντρα. Κάτω τούμπα είναι, εκεί είναι ακριβώς το μετέχνη. Ναι, αλλά είναι και το μόνο σημείο που έχει δέντρα στην τούμπα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα δέντρο. Όμορφο. Γιατί πίνουνε, μπήρες κατουρένα μετά έξω. Έχει υψηλή βλάστηση. Και μια χορηγία από το Δήμο λοιπόν. Ναι. Γιατί δεν χρειάζεται να ποντίζει τα δέντρα. Καλά, εντάξει. Άμα δεν έχει μπουτάρει μπύρα. Καλά, και γενικά τον πετύχαμε σε δεκαετία της ζωής του που δεν πίνει. Ναι, αλλιώς θα ήταν όλα αυτά πολύ πιο εύκολα στη ζωή μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ντίνο. Εγώ σας ευχαριστώ. Κάντε κανόνες να πούμε. Κάντε δουλειά εδώ. Θέλω και όταν θα έρθω, άμα έχουμε πάρει το κύπελο, επειδή θα έχω βγάλει την τέτοια. Ναι, ναι, το άγχος. Να μου έχεις εκείνα τα κοτοπουλάκια από τα βουτά. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Θα τα έχεις, αδελφούλη. Ναι, και τη βότκα μου. Εντάξει, αγάπη. Αυτά, εντάξει. Άντε, τα λέμε. Άντε, άντε. Φιλιά. Παίξτε και μια φορά. Να είμαστε πάλι πίσω. Ο Ντίνος ήταν αυτός. Τον Ντίνο τον γνώρισα στην Ομόνια όταν ο σύνδεσμός μας ήταν στη Σατοβριάνου. Καθόμασταν, κάναμε ηλιοθεραπεία εκεί και βλέπουμε έναν να κατεβαίνει φορώντας παντού κασκόλ. Πάω και του λες τι κάνει. Πάμε να τον μαζέψουμε αυτόν και θα βγει κανείς από κανένα στενό, θα δώσει καμιά 40 ράματα στην πλάτη. Και από τότε το γνωρίζουμε. Πάμε σε έναν ένα άλλον ήτανε. Καλό παλιό φίλο. Από την Αθήνα πάω ξύ. Ναι, ναι, της Αθήνας, Αθηναίος. Τι Αθηναίος, Κορδελιώτης είναι, ρε, άπειρη. Ο υπεύθυνος του γραφίτι από της Ομοσπονδίας Βόλεϊ, ο φίλος μας ο Δημήτρης Οτιχάλας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνεις. Κύριε Ζωβρατζόγλου, το Αθηναίος. Ναι, το ρίσω μεγάλη προσβολή, αλλά
Άμα το θες, καταπίνω είναι κάτι σφαλιά από την ορυμία. Λέω το σοφού 18, άμα θες... Στην εξώδικο και στην εξώδικο. Σαν τον Λιβάλ που μπορώ να ανακαλέσω. Δημήτρη, εσύ προχθές... Δεν ξεκινάμε καλά την ομιλία μας, αλλά εντάξει, ναι. Πάμε παρακάτω. Ακούς, τις προάλλες το καταλάβαμε εμείς ότι είσαι από το Κορδελιό. Έτσι, εσείς. Που πανηγύριζες για τη βόμβα που έγινε ξαφνικά το Κορδελιό πρώτη μπουρή στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν πανηγύριζα για τη βόμβα. Καμάρωνες, ρε παιδί μου, στους Αθηναίους φίλους σου. Έλεγες, δες, ρε, εμείς είμαστε παροτοκαπνισμένοι. Δες τι γίνεται στην περιοχή μας. Για τη βόμβα που βόμβες κάνει. Να πάρω ότι είναι 500 μέτρα από το πατρικό μου. Για πες μας τι γίνεται. Λέω, παιδιά, περισσότερο. Πρώτοι αντιληφθήκατε εδώ, λέω, ότι υπάρχει βόμβα παράλληλο κάποιο στο Κορδελιό. Όντως. Και είναι μερικοί ούτε τώρα δεν το κατάλαβαν. 70 μέτρα από το πατρικό του Σύφη ήταν. Πόσο ήταν. Εκεί κοντά. Δημήτρη, όλα καλά. Όλα καλά. Όλα πέρυσι, καλά. Όταν σε φιλοξενήσαμε πριν το Final Four, υπήρχαν διάφορα θέματα, ερωτήματα, πιέσεις, αντιδράσεις. Φέτος είναι πιο ήσυχα τα πράγματα, γιατί υπάρχει το προηγούμενο, το περσινό. Θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο ναι. Υπάρχει διαφορετική πίεση. Ως προς τους συμμετέχοντες, καταλαβαίνει κανείς τώρα ότι το βάρος πάει λίγο περισσότερο στον ΠΑΟΚ, που είναι η ομάδα που ας πούμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο η γηπεδούχος, δεν είναι η γηπεδούχος με την, στην πόλη του για την κυριολεκτική έννοια. Αυτό ακριβώς, φιλοξενείται στην πόλη που είναι η έδρα του. Από εκεί και πέρα υπάρχει η πεπατημένη περσινή, υπάρχει το Final Four των γυναικών που έγινε πριν από δύο εβδομάδες και ουσιαστικά το ίδιο μοντέλο εφαρμόζεται και πάνω σε αυτό κινείται και το Final Four των ανδρών. Μιλάμε για αγώνες ειδικής διαχείρισης, δεν υπάρχουν εισιτήρια, δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα στην εποχή που θα μπορέσουμε να έχουμε οπαδούς όλων των ομάδων στο ίδιο γήπεδο. Δημήτρη, αυτό ακριβώς που λες, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι επίσημη θέση της Ομοσπονδίας, των ομάδων, της αστυνομίας? Δεν τέθηκε ποτέ κάποιο άλλο ζήτημα, μήπως και το προσπαθήσουμε? Είναι απόφαση της Ομοσπονδίας οι αγώνες να διεξαχθούν με ειδική διαχείριση. Ξέρεις τι γίνεται όμως, Δημήτρη? Συνήθως η κάθε Ομοσπονδία δείχνει μια διάθεση να υπάρχουν και φύλαθλοι και έρχεται η αστυνομία και το απαγορεύει. Στο συγκεκριμένο γήπεδο όμως, πριν από έναν μήνα, έγινε παιχνίδι με παρουσία φυλάθλων δύο ομάδων, ένας τελικός. Και δεν έγινε και κάποιο θέμα ιδιαίτερο, ας πούμε. Γιατί δεν έγινε. Γιατί δεν τέθηκε, δεν έγινε. Άργησε μια ώρα. Πόλη, δέξει, δέξει. Άργησε μια ώρα γιατί μπήκε ο άλλος μέσα και έκανε μανούρα γιατί ήταν περισσότερη αργιανή από ό,τι έπρεπε. Δεν ήταν θέμα επεισοδίων. Οι φωτοβολίδες που φύγανε δεν νομίζω ότι δεν έγινε και τίποτα. Καλά, τα περισσότερα γίνανε στο τέλος. Επειδή όμως σαν άθλημα το βόλεϊ έχει υποφέρει μετακινούμενους, όχι μετακινούμενους με την έννοια. Κατάλαβα πώς λες. Με άσχετους με το άθλημα οπαδούς που έρχονται απλά για να δίνουν. Το έχει πληρώσει πολύ άσχημα. Γι' αυτό το λόγο ο φόβος λέει τα έργα. Δηλαδή προσπαθεί το άθλημα να προασπίσει το ίδιο το άθλημα πάνω απ' όλα και το συμφέρον του. Και γι' αυτό προφυλάσσεται. Δεν θέλει να δημιουργηθεί το παραμικρό. Και επειδή είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος γενικά, προσπαθεί να αποφύγει την οποιαδήποτε υποψία που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο επεισοδίων. Αυτός ήταν ο λόγος. Ωραία. Και επειδή επιστρέφει μετά από 15 χρόνια το Final Four στη Θεσσαλονίκη, θέλησε να δώσει όμως την ευκαιρία στον κόσμο του αθλήματος να παρακολουθήσει τους αγώνες. Ωραία, ωραία. Το τελειώνουμε αυτό. Για ποιους λόγους γίνεται η διοργάνωση έτσι? Εξάλλου δεσμεύτηκαν όλοι από πέρυσι ότι έτσι θα πάει και φέτος σε άλλο γήπεδο. Okay, το καταλάβαμε. Τώρα πες μας. Ποιοι έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν στο Αλεξάνδριο σε αυτό το παιχνίδι? Πολλοί μπορεί να ενδιαφέρονται. Ναι. Από την περασμένη εβδομάδα έχουν ενημερωθεί οι ομάδες της τοπικής ένωσης ΕΠΕΣ ότι μπορούν να ετοιμάσουν σχετικές λίστες με τους αθλητές, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και να τις αποστείλουν με email. Οι αθλητές με ένα αντίγραφο του, με μια φωτοτυπία του δελτίου τους, θα μπαίνουν στο γήπεδο. Από εκεί πέρα είναι διαιτητές. Αυτή είναι η μόνη τους υποχρέωση. Μόνο το δελτίο. Ναι, οι αθλητές, οι ενήλικες, υπάρχουν και στις ακαδημίες δικαίωμα να έρχουν τα μικρά τα παιδιά που συμμετέχουν σε ακαδημίες διαφόρων συλλόγων, τα οποία μπορούν να συνοδεύονται από ένα κηδεμόνα και κηδεμόνα δηλώνουν τον αριθμό ταυτότητας. Α, για τους ανήλικους μπορούν να έχουν και τον κηδεμόνα τους.
Όταν μιλάμε για αθλητές, υπάρχουν χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι οι αθλητές που συμμετέχουν στις τοπικές κατηγορίες, mm-hmm. στα ανδρικά πρωταθλήματα ΑΒ ανδρών ή ΑΒ γυναικών, και υπάρχουν τα μικρά παιδιά τα οποία παίζουν παμπέδες, παγκορασίδες, παιδες εφήβους. Τα παιδιά που είναι ανήλικα μπορούν να συνοδεύονται από έναν ενήλικα, ο οποίος όμως δηλώνει τον αριθμό ταυτότητας. Υπάρχει και γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων. Καταλαβαίνεις βέβαια, και όλοι το καταλαβαίνουν, ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλοί από αυτούς που περιγράφουμε είναι και φιλάθλοι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Α, καλά. Είναι αυτό που έλεγα και πέρσι, το οποίο ίσως εγώ δεν το έκανα κατανοητό, ίσως δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Όπως στην Αθήνα ήταν λογικό ο γονέας που συνοδεύει το παιδί να είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ο παδός του Ολυμπιακού, έτσι και στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι θέμα ότι το 80%, λέω τυχαία ένα νούμερο, των γονέων που θα συνοδεύουν τα παιδιά τους θα είναι ο παδί του ΠΑΟΚ. Τα παιδιά τα ίδια. Και τα παιδιά τα ίδια, ναι. Δηλαδή τώρα όποιος πιστεύει κάτι διαφορετικό νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Αλλά τώρα, κανείς δεν θεωρεί κιόλας ότι ο γονιός που θα φέρει το παιδί του για να δει το Final Four θα δημιουργήσει και το πρώτο πρόβλημα. Εγώ θεώ. Ναι. Οποιοσδήποτε φίλαθλος, απλώς, ξέρω εγώ, μέλος συνδέσμου ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα έχει, δεν μπορεί, αποκλείεται να μπει στο Αλεξάνδριο. Τι γίνεται? Η κάθε ομάδα έχει πάρει ένα συγκεκριμένο αριθμό προσκλήσεων. 50 και 30 για τους χορηγούς. Και από εκεί πέρα τη διαθέτει όπου η ίδια νομίζει. Α, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει 80... 50, δηλαδή είναι 50 προσκλήσεις, μπορεί να τις διαθέσει όπου η ίδια νομίζει ότι μπορεί να τις διαθέσει. 80 στο σύνολο προσκλήσεις. 80 στο σύνολο, ναι. Αυτά είναι τα νούμερα που ισχύουν για τον ημιτελικό. Υπάρχει μια διαφοροποίηση για τον τελικό, αφού πρώτα όμως ξέρετε τα ζευγάρια. Ναι, ναι. Δεν είπαμε τα πιο βασικά. Επίσης, πρέπει να πω ένα πολύ σημαντικό, ότι είναι και για τα δημοτικά σχολεία μπορούν να... Έχουν να νοικιάσουν παιδιά όλοι. Όχι, πρέπει να αποδεικνύεται. Δεν μπορεί να γράφει το ανήλικο να λέγεται τη χάλας και η ταυτότητα του πατέρα να λέει κόλκας. Πώς διηγείτε, ρε φίλε? Ναι, με ξένα παιδιά, ρε φίλε, δεν θα το γίνεται. Άλωστε... Αυτό με ξένα παιδιά κάνει η μνημόσυνο. Τα παιδιά των άλλων είναι τα καλύτερα, άλλωστε. Έχουν δικαίωμα εισόδου παιδιά του δημοτικού? Ναι, ναι, δημοτικά σχολεία μπορούν να θέλουν και αυτά τις σχετικές λίστες στο σχετικό email της Ομοσπονδίας. Τώρα το λέω, δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να το συγκρατήσει, αλλά υπάρχει σχετική αναφορά και στο site της ΕΟΠΕ, αναπτυξιακό παπάκι volleyball.gr. Δηλαδή είμαι εγώ γυμναστή σε ένα δημοτικό σχολείο, παίρνω τα παιδάκια, τα συνοδεύω στο παιχνίδι. Συζητάω με το διευθυντή, ναι. Έρχεται η σχετική λίστα και παίρνουν τα δημοτικού όμως, ξαναλέω, ναι, δημοτικό. Ναι, το κόμμα στη Θεσσαλονίκη είναι ότι έχουν μείνει πολύ στο δημοτικό και... και μπορεί να δει κανένας 40χρονος μέλος της Ευθέας Δημοτικού. Επειδή είχαμε, υπήρχε και η έγνοια ότι, επειδή επιτρέπεται είσοδος στους αθλητές, ότι ξαφνικά μπορεί να παρουσιάσει μια τρομερή αύξηση η έκδοση νέων δελτίων στο βόλεϊ, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με φέτος, έχει πει και ένας περιορισμός, μπορούν να μπουν οι αθλητές που τα δελτία τους έχουν εκδοθεί μέχρι νομίζω 1η Φεβρουαρίου. Από 1η Φεβρουαρίου και μετά, όσοι έχουν κάνει έτσι, δεν έχουν δικαίωμα να μπουν. Με αυτά και με αυτά θα τυπολογήσει πόσος κόσμος μπορεί να μπει στο Αλεξάνδριο, ή θα δούμε την Παρασκευή αυτό? Η δική μας ελπίδα σαν Ομοσπονδία του Βόλεϊ είναι να είναι γεμάτο το γήπεδο. Μάλιστα. Στη Γλυφάδα για παράδειγμα τώρα στο Final Four των γυναικών ήταν κατάμεστο. Στους δύο ημιτελικούς ήταν... Παρότι δεν φτάσαν όλοι στο γήπεδο, Δημήτρη. Ναι, αλλά ευτυχώς, τώρα σχημαλόγουν αυτό, ό,τι έγινε 5-6 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο. Σε αυτό, συγγνώμη, τι ευθύνη μπορεί να έχει κάποιος που διοργανώνει ένα γεγονός? Αφού αποφασίσαμε... Τι παρατηρήθηκε, ρε φίλε? Είχαμε μια πληροφορία που δεν προλάβαμε να τη διασταυρώσουμε, ότι οι λίστες με τους φακελωμένους οπαδούς ομάδας προήρθαν από Δήμο. Δεν ξέρω αν το έχετε τσεκάρει αυτό ή οτιδήποτε, αλλά αν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, τότε η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πραγματικά δηλαδή, είναι αδιανόητο. Εγώ θα σχολιάσω μόνο την εικόνα που υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο δεν νομίζω οποιοδήποτε μπήκε από τις λίστες που δόθηκαν να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα. Και αν θα φέρω δύο παραδείγματα. Τον περσινό ημιτελικό ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στη Γλυφάδα και το φετινό ημιτελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη Γλυφάδα. Εάν μου ξαναβρείτε παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ που υπήρχαν 30 οπαδοί του Ολυμπιακού από τη σχετική λίστα, και φέτος υπήρχαν 30 οπαδοί του Ολυμπιακού και 30 οπαδοί του Παναθηναϊκού, και δεν ακούστηκε ούτε ένα ευρυστικό σύστημα,
θα σας πω ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Επαναλαμβάνω, για την εικόνα μέσα στο γήπεδο μπορώ να μιλήσω. Για το τι έγινε αν κάποιος προσπάθησε να περάσει από λίστες, είναι πράγματα τα οποία προφανώς ίσως κάποιοι προσπαθήσουν να κάνουν, αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ένας υπεύθυνος ασφαλείας της διοργάνωσης, ο οποίος τρέχει τα ζητήματα αυτά και είναι σε άμεση συνεργασία με την αστυνομία και προσπαθεί να δώσει λύσεις στα ζητήματα που προκύπτουν. Ωραία. Το βασικό δεν είπαμε, το Σάββατο το πρόγραμμα πώς είναι, με ώρες? Ναι, λοιπόν, 5 η ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός Κηφισιά Ορεστιάδα. Τον αγώνα το δείχνει η ΕΤ2, 7.30 ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αναφέρουμε τη σειρά, είναι τυπικά η γηπεδούχη για να μην παρεξηγηθεί κανείς. Αυτό το παιχνίδι το μεταδίδει η ΕΤ3 και την Κυριακή στις 6 ώρα τελικός η ΕΡΤ2. Δημήτρη, λύση μας και μια απορία. Ας πούμε ότι περνάει ο ΠΑΟΚ στο τελικό, υποθετικά. Ναι. Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί με τα εισιτήρια? Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Η λέξη εισιτήρια διαγράφει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μια. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Υπάρχει, όπως είπα, το είπα λίγο νωρίτερα, ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση ως προς τον αριθμό των προσκλήσεων που δικαιούται η κάθε ομάδα. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί. Έχει γίνει μια προεργασία με τις ομάδες, υπάρχει μια ενημέρωση. Θα φεξαριστεί όμως το βράδυ του Σαββάτου μετά τους ημιτελικούς. Ναι, απλά επειδή υπάρχει και η Ομοσπονδία χρειάζεται έσοδα, εντάξει. Αν παίξει π.χ. ΠΑΟΚ και Κηφισιά στον τελικό. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Με τίποτα. Ότι η Ομοσπονδία χρειάζεται έσοδα, πίστεψέ με, δεν πρόκειται να διαφωνήσω μαζί σου. Όμως, όπως είπα, προέχει να βγει μια σωστή διοργάνωση, μια σωστή εικόνα, ναι. Γιατί τα έσοδα μπορεί να προέλθουν και από κάπου αλλού. Κατάλαβα. Όχι άμεσα. Ουσιαστικά φτιάχνετε το προφίλ της Ομοσπονδίας για να μπορείτε να βρείτε χορηγούς. Εντάξει, κατανοητό. Είναι το προφίλ του προϊόντος γενικά, γιατί γενικά το άθλημα έχει ανάγκη. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τελικούς σε γεμάτα γήπεδα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό. Το πρόβλημα είναι τα γήπεδα. Αν προκύψει το Final Four, φυσικά. Το πρόβλημα είναι τα γήπεδα. Αν προκύψει το Final Four και βγει μια ανάλογη εικόνα, αυτό είναι ένα επιπλέον βήμα μετά για να πας να πουλήσεις καλύτερα το προϊόν σου. Βεβαίως. Αλλά αυτό που λέει, τα γήπεδα 100%. Τώρα μην ανοίξουμε τη συζήτηση και θυμηθώ την πρόταση που έκανε πριν από 2 χρόνια η Νόβα στην διοργανώτρια αρχή του Ανδρικού Πρωταθλήματος, όπου έθεσε βέτο για συγκεκριμένα γήπεδα για μείωση των ομάδων, κάνοντας μια τεράστια αύξηση στα λεφτά που έδινε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, και απορρίφθηκε γιατί κάποιοι πιστεύαν ότι θα βρουν περισσότερα λεφτά. Καλά το, εντάξει. Δημήτρη, πριν σε ευχαριστήσουμε, τώρα να επικαλεστούμε τις τεράστιες σου γνώσεις στο άθλημα και να μας πεις πώς περιμένεις αυτόν τον ημιτελικό. 50-50, προβάδισμα στον ΠΑΟΚ λόγω έδρας και πόλης, ή προβάδισμα στον Ολυμπιακό γιατί είναι φέτος πιο είναι πιο έτοιμος από την αρχή? Θα δώσω ένα πολύ μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό, 51-49, στη λογική ότι έχει κερδίσει και τα 3 φετινά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, αλλά ξεκινάω λίγο από αυτό πρώτο στην αρχή, πως περιμένω. Το περιμένω με τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είναι η πρώτη ουσιαστική κόντρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Ναι. Και αυτό να το εξηγήσω. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου που ο ΠΑΟΚ έπαιξε εκπληκτικό βόλε για 2 σετ, έπαιζε χωρίς Ντάβε Γκόμες και χωρίς τον Ανδριάδη. Κέρδιζε 1-0 και 19-15. Ο Κοκκινάκης έκανε ένα απίθανο σερί στο σερβίς, ήρθε ο Φράγκος από τον πάγκο και γύρισε το παιχνίδι τούμπα. Στο μάτς του δεύτερου γύρου, στο τελικό του League Cup, ο ΠΑΟΚ έπαιζε χωρίς τον Στάροβιτς. Στο μάτς του δεύτερου γύρου, ο Στάροβιτς είχε κάνει 2 προπονήσεις και παίξει με την Τουρ, και ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς Αγκάμες και χωρίς Νταφ. Ναι. Έχει κερδίσει και τα 3 Ολυμπιακός, με 3-1, 3-0, 3-2, με όλα τα σκορ, με διαφορετικού είδους εμφανίσεις. Τώρα όμως ο ΠΑΟΚ έχει 1,5 μήνα που διαθέτει το Στάροβιτς, κάνει προπονήσεις. Δεν υπάρχει κάποια απουσία και ο Ολυμπιακός είναι κομπλέ. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι που και οι δύο είναι σε κατάσταση ετοιμότητας και για να διεκδικήσουν ένα τίτλο που μετράει. Γιατί παιδιά, δεν θέλω να το μειώσω το League Cup, αλλά ναι, είναι μια εσωτερική διοργάνωση, ένα εσωτερικό τουρνά. Τέλος. Και την κλείνω εκεί τη συζήτηση. Και νομίζω ότι είναι ένα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πρόγευμα του τι θα ακολουθήσουμε αν δεν προκύψει κάποια μεγάλη έκπληξη στους τελικούς του φετινού πρωταθλήματος. Γι' αυτό λέω ότι το περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πείσει μέχρι στιγμής. Δεν έχει βάλει τις μηχανές στο φουλ. Ο Στάροβιτς είναι μια προσθήκη που δίνει το πολύ παραπάνω που περίμενε ο ΠΑΟΚ. Αλλά ακόμη δεν έχει βρει ρυθμό όλη η μηχανή του ΠΑΟΚ για να αποδώσει αυτό που πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορεί να αποδώσει. Ο Ολυμπιακός έχει το σύν ότι η ίδια ομάδα είναι που ξεκίνησε από τον Αύγουστο προετοιμασία. Η μόνη αλλαγή είναι ότι παίζει βασικός Πασαδόρος ο Στιβαχτής
ο οποίος θα πάει περίφημα, έχει ξεπεράσει τον φόβο, τον έχει αφήσει τον πάγκο. Mm. Περιμένω όμως να δω και την αντίδραση του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο. Μπράβο. Επειδή είναι και μια πρόγευση για το ότι θα ακολουθήσει στα play-off κλπ. Τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού πώς τον εξηγείς? Κύπελλο είναι. Κοιτάξτε να δείτε, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει κάνει μια απίστευτη χρονιά. Μια ομάδα ξεκίνησε που με αρκετά χαμηλό budget έκανε πολύ σωστές επιλογές ξένων. Για μένα ο MVP του φετινού πρωταθλήματος είναι ο Σέρβος, ο Τσίροβιτς, ο ορισμός του value for money. Ένας παίκτης τον οποίο κανείς δεν ήξερε, δεν είχε κάνει σπουδαία καριέρα σε κάποιο ιδιαίτερο πρωτάθλημα, ήρθε και είναι το α και το ω του Παναθηναϊκού. Ο Μαρούλης ήταν μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου κορυφαίος πασαδόρος του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό που έλεγα για τον Παναθηναϊκό από την αρχή της χρονιάς είναι ότι υπάρχουν 6 παίχτες και μια μέρα στους κεντρικούς. Κάποια στιγμή αρχίζει να λυγίζει και από την φυσιολογική κόπωση, τη σωματική και την πνευματική. Κυρίως όμως ο Παναθηναϊκός λύγησε όταν έπρεπε να κερδίσει. Γιατί μέχρι και την νίκη με τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου, ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα, ορισμός της οικογένειας, καλή ατμόσφαιρα. Πάμε να παίξουμε καλά, να το χάσουμε και να κερδίσουμε. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς που έπρεπε να κερδίσει απέτυχε παταγωδός στην Κηφισιά. Κέρδιζε 2-1, πήγε το μάτς στο tie break και ήταν μπροστά 7-3 και 14-12 στο tie break και έχασε. Εκεί ήταν το πρώτο σοκ για τον Παναθηναϊκό και το δεύτερο ήρθε συνήθεια του πρωταθλήματος που πάλι έπρεπε να κερδίσει για να διατηρήσει τη δεύτερη θέση γιατί πλέον μπήκαμε στην τελική ευθεία και έχασε με κάτω τα χέρια 3-1. Εκεί λοιπόν δείχνει ότι ίσως λείπει προσωπικότητα για τον πρωταθλητισμό. Mm. Αυτό όμως από τη στιγμή που για τα χαστούκια τώρα δεν ξέρω αν τον βοηθήσει εν ώψη play-off. Όπως όλα δείχνουν, όχι όπως όλα δείχνουν, το σίγουρο είναι ότι πάμε για play-off Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα είναι τελικός. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Είτε έχει ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα της έδρας, είτε το έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Γιατί η τελευταία αγωνιστική της Volley League είναι τεράστιο το ενδιαφέρον στο Βραχάτι, όπου ο Παμβοχαϊκός που δέχεται τον ΠΑΟΚ, ο Παμβοχαϊκός θέλει νίκη και ένα βαθμό για να εξασφαλίσει τέταρτη θέση. Ο ΠΑΟΚ θέλει 2 βαθμούς για να εξασφαλίσει δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός παίζει στη Σύρο. Με τη Σύρο να κινδυνεύει να βγει η έκτη, αν χάσει. Είναι πολύ μπέρδεμα. Ωραία. Είναι πολύ μπέρδεμα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα καλά να πάνε. Καλή δουλειά. Σε περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, τα λέμε από κοντά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο Δημήτρης Τιχάλας, υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Ομοσπονδίας Βόλη, μας έβαλε στο κλίμα της οργάνωσης για όλα τα οργανωτικά. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με αναδομό και πειρατή όπως ακούσατε. Γρήγορα πάμε στη συνέχεια με δεύτερη ώρα και ποδόσφαιρο. Και με το σλόγγαν όλοι οι μπαμπάδες θα γίνουμε το Σάββατο που γράφει ο φίλος 107. Επιστρέφουμε στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Δημήτρης Ζουμπαζούλα αριστερά μου, Σταύρος Κόλκας, εγώ είμαι αυτός. Ο Άκης θα επανέλθει τώρα, κάνει κάποια διαδικαστικά θέματα οργανωτικής φύσης για το project ΠΑΟΚ 24. Ωραία, δεν τα λέω. Και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου μια μισή ώρα με ποδόσφαιρο. Έτυχε. Έτυχε. Είναι και τρίτη σήμερα. Είναι και η δεύτερη εβδομάδα χωρίς έτσι παιχνίδια, μεσοβδόμαδα. Ενδιάμεσα, ναι. Έχεις ακούσει καθόλου για τους ημιτελικούς του κυπέλου? 17 του μηνός. 17 Μαρτίου η κλήρωση. Ναι. Οι ημιτελικοί πότε θα γίνουν? Αυτό κάτσε να γίνει η κλήρωση πρώτα. Ναι, δηλαδή αν δεν το περάσει. Το Ολυμπιακός ποτέ. Την Πέμπτη. Ναι. Αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός, ναι, μπορεί την άλλη εβδομάδα να έχουμε κύπελο. Ανάλογα, όχι. Μετά από 15 μέρες τουλάχιστον. Μετά έχει διακοπή. Μετά από 25 μέρες. Άρα τον Απρίλιο. Ναι. Εντάξει. Καλύτερα. Θα επιστρέψει ο Κάνια σίγουρα. Θα επιστρέψει ο Κάνια σίγουρα. Εντάξει, να υγεία να έχει το παιδί, ό,τι καλύτερο. Όχι, το θέμα είναι ότι δεν θα έχει την άλλη εβδομάδα, δεν γίνεται. Παρασκευή κλήρωση, Τετάρτη ματς. Αποκλείεται. Καλά, όλα τα έχουμε δει, αλλά δεν νομίζω με αυτήν την ΕΠΟ να το δούμε αυτό. Δεν υπάρχει και λόγος, γιατί βιάζεται κανείς. Θα έχει μέσα εβδομάδα μετά. Εντάξει, Πάσχα έχει, από τα 12 Μαΐου είναι ο τελικός. Προλαβαίνουν λογικά. Προλαβαίνουν. Άμα γίνουν κανονικά τα παιχνίδια και δεν έχουμε θέματα. Γιατί φαντάσου τώρα. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Ναι, και αυτό. Δεν έχουν μίσος το ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν έχει η Νταβαντούλη. Μόνο με τον Ολυμπιακό έχει ζητήματα. Ναι. Στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, όπου χθες βέβαια υπήρχε ρεπό και έγιναν διάφορες έτσι αναλύσεις και σχόλια. Κάναμε ένα θέμα χθες το βράδυ, βλέποντας λίγο το ρόστερ του ΠΑΟΚ και αυτό που έλεγες
τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήδη έχουν φτάσει στις 30 συμμετοχές και το πάνε δηλαδή για 40. 45. Ο ΠΑΟΚ θα έχει ακόμα 15 μάτς περίπου στη σεζόν. Άρα αρκετοί παίχτες από τον κορμό της ομάδας θα φτάσουν 40 συμμετοχές. Αν το έχουν ξανακάνει, είναι συνηθισμένοι. Και μαζί αν είναι συνηθισμένοι και σε πίεση υψηλών στόχων. Γιατί και πρωτάθλημα που δεν θα διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ, θα διεκδικήσει κύπελο, θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Είναι σημαντική η στόχη. Τα συνδυάσαμε και τα δύο μαζί. Δηλαδή ποιος από όλους, τους καινούριους πιο πολύ, γιατί τους Έλληνες τους ξέρουμε. Το έχουν ξανακάνει. Ναι, ξέρουν τι γίνεται. Ποιος από τους καινούριους, και τους τρεις καινούριους, τους τελευταίους, αλλά και τους καλοκαιρινούς, έχουν και πολλές συμμετοχές, δηλαδή χρονιές με 40 και συμμετοχές, αλλά και μια συνήθεια στο... Τετάρτη Κυριακή. Στον πρωταθλητισμό, ας πούμε, σε υψηλούς στόχους. Βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι ένας σίγουρα έχει και τα δύο. Και μια συνήθεια σε πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά και σε πίεση πρωταθλητισμού. Είναι ο Βαρέλα. Τώρα, καλός, κακός, ποιότητα, αυτά... Εντάξει, δεν το εξετάζουμε αυτό. Ενσωμάτωση στην ομάδα δεν είναι εκεί. Ναι. Μιλάμε για την προϋπηρεσία. Μόνο ο Βαρέλα έχει και τα δύο. Ναι, σε ένα πρωτάθλημα πολύ χαμηλότερο. Εντάξει, στη ΑΟΕ είναι μέγεθος. Ναι, στη ΑΟΕ στην Ευρώπη, είναι. Ναι. Και στη Ρουμανία υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Εντάξει, δεν είναι. Τι παίρνει, να είναι στην Αγγλία ή στην Ιταλία. Είναι, ήταν στη Ρουμανία. Ήταν όμως το προφίλ του από την αρχή, γι' αυτό τον πήραμε. Γιατί ναι. Ήξερε από πρωταθλητισμό. Ναι. Τι έχει δώσει κτλ. Είπαμε, ο καθένας έχει την άποψή του. Ναι. Okay. Ναι. Αλλά είναι ο μόνος που στα τελευταία μάτς, στα τελευταίες τρεις χρονιές, έχει 40 μάτς κατά μέσο όρο. Ωραία. Και έπαιζε σε πρωταθλήτρια. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι από 30. Νεοαποκτηθέντες είναι σαφώς πιο κάτω. Υπάρχουν τα ακραία φαινόμενα, ας τα θέσουμε έτσι, του Κρέσπο και του Σάχοφ, οι οποίοι και δεν ήταν σε ομάδες πρωταγωνίστριες, αν και η Ουκρανική, εντάξει, έκανε κάποια βήματα, σαφώς και στην Ευρώπη, αλλά είχαν και μικρό μέσο όρο συμμετοχής. Δηλαδή ο Κρέσπο προέρχεται από 18 μάτς κατά μέσο όρο τα τελευταία τρία χρόνια. Τελευταίο είχε 9, αν θυμάμαι καλά. 9 και ένα στην Αστον Βίλα 10. Mm-hmm. Και ο Σάχοφ 19 κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια. Και αυτοί οι παίκτες ήδη είναι στα 30 μάτς στον ΠΑΟΚ και πάνε για 40. Είναι ένα ζήτημα, έτσι. Δηλαδή, να ξέρουμε τι περιμένουμε και τι απαιτήσεις έχουμε. Και ο Μάτος είναι ένα ζήτημα. Ο Μάτος είναι σίγουρα και με το προφίλ που δείχνει τώρα. Σε μια άλλη κατηγορία, μαζί με τον Κάνιας, τον Γκάμπος και τον Μπίσεσβαρ, που ήταν περίπου στα 30 μάτς τη σεζόν, κατά μέσο όρο τελευταία χρόνια, σε ομάδες. Και ο Μάτος, εντάξει, το Σάχοφ, αλλά τους βάζω μαζί μικρομεσαίες στις χώρες τους. Έτσι, δηλαδή και στην Τουρκία οι δύο που ήταν, ο Μπίσεσβαρ και ο... Ισχυρότερες ομάδες από τη του Μάτος, βέβαια. Ναι, και ο Κάνιας σε ομάδες σαφώς με μικρότερη πίεση. Αυτούς τους έβαλες μαζί γιατί είναι και θέμα ηλικίας. Γιατί όχι, για όχι. Μένα και η ηλικία παίζει ρόλο. Η ηλικία πάνω κάτω όλων είναι εκεί στα 30. 26, 28, 30, εντάξει. Είναι όλοι εκεί κοντά. Απλώς είναι τρεις κατηγορίες. Ο Βαρέλα που είναι ο μόνος συνηθισμένος σε τέτοιες συνθήκες. Ο Κρέσπο με το Σάχοφ που είναι αρκετά χαμηλά και στις δύο κατηγορίες. Και οι άλλοι που είναι συνήθως στα 30 μάτς που τώρα έκαναν, τελείωνε τη σεζόν. Τώρα έχουν άλλα 10-15 μάτς. Οι τρεις που ήρθαν, ο Ουάρντα είναι γνωστός, δεν χρειάζονται πολλά-πολλά. Και που ήταν και πόσο έπαιζε. Και αυτός με 30 δηλαδή σεζόν, χωρίς άλλη προϋπηρεσία. Ο Πρίγιοβιτς στα τελευταία χρόνια ήταν σε καλό υψηλό επίπεδο πρωταθλητισμού και μεγάλης πίεσης και αρκετά μάτς, ο Πρίγιοβιτς. Και ο Ενρίκε... μια πτωτική πορεία. Ναναι, στις συμμετοχές έφτασε σε 40 μια φορά στη Ζυρίχη, όπου πήρε και ένα κύπελο. Και αυτός αλλάζει επίπεδο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές
στον ΠΑΟΚ βρίσκουν πράγματα τα οποία βιώνουν για πρώτη, χρονιά, για πρώτη φορά. Και η πίεση και οι στόχοι και η χώρα και τα παιχνίδια και όλα. Καλός ή κακός έγινε αυτό, δεν το εξετάζουμε. Το θέμα είναι να ξέρουμε ότι, και το λέει και ο Ιβιτς πολλές φορές, να ξέρουμε και τι έχουμε και τι έχουν περάσει και πόσο κάποια πράγματα τα συναντάνε για πρώτη χρονιά. Το λέει ο Ιβιτς ότι η πρώτη χρονιά κάθε παίχτη στον ΠΑΟΚ είναι δύσκολη. Μην το ξεχνάτε. Από ένα σημείο και μετά περιμένεις πιο πολλά πράγματα. Και να καταλάβει τι γίνεται εδώ και να δει και να συγκρίνει και να αντέξει και να ξέρει τι περιμένει. Αυτά με το συγκεκριμένο θέμα, όπου ασχοληθήκαμε κυρίως με τις μεταγραφές, γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι γνωστοί και ξέρουμε τι έχουν βιώσει μαζί με τον ΠΑΟΚ παίκτες όπως ο Πέλκας, ο Αθανασιάδης, ο Γλύκος, ο Μαλεζάς, ο Μιστακίδης, ο Κουλούρης και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Αυτό το ντεφορμάρισμα του Τζάλμα και του Μάτος να έχει να κάνει αυτό, με αυτό, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Εδώ είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί ο Τζάλμα και ο Μάτος σε σχέση με το ξεκίνημα δεν έχουν καμία σχέση. Άσε που ένα τραβώσει τον άλλον. Ναι. Η συνεργασία τους ήταν η πιο έτσι αποδοτική. Ναι. Μήπως αυτά τα θέματα θυμόμαστε στις ΣΥΤΕΣ και τώρα, άμα ξανακάνουμε άλλη μια νίκη, πάλι τα ξεχάσουμε. Ό, αυτό υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν αλλάζουμε εμείς. Αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα θα μπορούσαμε να το πούμε. Εμένα με προβληματίζει λίγο η παρουσία του Μάτος. Στους άλλους δεν είδα τόσο μεγάλη διαφοροποίηση. Τζάλμα δεν είναι. Που να υποπτευθώ ότι είναι λόγω αγώνων. Ο Τζάλμα σου προσέφερε κάποια στοιχεία σαν παίκτη. Έστω και αν δεν είχε τον γκολ και την ασίστ. Ναι, κρατούσε την ομάδα ψηλά, δεν πουλούσε μπάλες, έπαιζε ξύλο, άντεχε στο ξύλο. Ήταν καλό συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δεν τα έχει αυτά πλέον. Είναι σαν σκασμένος δείχνει. Και χτύπησε βέβαια, εντάξει. Ναι. 10-15 μέρες εκτός και αυτός. Όλοι αυτοί αποτελούν τον κορμό του ΠΑΟΚ. Είναι αυτοί, είπαμε, είναι οι Έλληνες που αναφέραμε, είναι οι τρεις συναποκριθέντες. Είναι καμιά κοσαρία ποδοσφαιριστές. Έτσι, είναι ένας κορμός αρκετά μεγάλος. Ίσως από εδώ και πέρα θα μειωθεί το rotation. Δηλαδή δεν θα είναι όπως Ιανουάριο-Φεβρουάριο που έκανε 5 και 6 αλλαγές από μάτς σε μάτς. Γιατί παίζει Τετάρτη Κυριακή. Και τι θα κάνει δηλαδή. Δεν έχει λόγο να κάνει 5 αλλαγές σε κάθε μάτς. Έχει λόγο, δεν αυτό έχει που είπαμε. Λόγο να ανακατέψει την τράπουλα όμως. Ναι, να ανακατέψει και την τράπουλα. Σε σχέση με αυτούς που παίξαν προχθές, να ανακατέψει τι, έναν-δύο παίχτες. Εννοείται. Ναι. Ο Κάνια. Δεν έχουν σημασία και τα ονόματα. Δεν θα βλέπουμε από εδώ και πέρα με βάση τη λογική 5 αλλαγές από μάτς σε μάτς. Κοίτα, το πρόβλημα το έχει στα χαφ ούτως ή άλλως. Εκεί ό,τι δεις. Στα χαφ οι βασικοί, αυτοί που είναι σε προτεραιότητα, είναι ο Τσίμηρο, το Κάνιας και ο Σάχοφ. Αυτοί είναι οι τρεις. Χωρίς 10. Και με 10 είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ίσως χρειαστεί λίγο φρεσκάρισμα με μεσαία γραμμή, γιατί έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Είναι ευκαιρία επιστροφή πλέον του Κάνιας. Ένα μάτς την εβδομάδα. Ένα μάτς την εβδομάδα παίζουν πλέον. Όχι για πολύ ακόμα. Γιατί? Τα κύπελα, δύο παιχνίδια είναι αυτά. Εντάξει. Δεν θα πρέπει δύο να είναι μέσα ένα μήνα. Είναι. Να φρεσκάριστεί για το 6 παιχνίδια του playoff. Τι πρέπει να γίνει. Εγώ ίσα είμαι υπέρ του να γίνεται rotation και για αυτό το δεδομένο των πολλών αγώνων. Αλλά και δεν ξέρω, επειδή θεωρώ ότι έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση των παικτών ένα ντεφορμάρισμα. Νιώθω δηλαδή ότι σαν να νομίζουν ότι κάτι κατάφεραν. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, ο Μάτος να θεωρεί ότι είναι στάνταρ βασικό και είναι αυτό η δεξιά πλευρά. Δεν θέλω, νομίζω ότι βγήκε σε κακό στι αντιδράσει του. Δηλαδή αυτό με τα χέρια το παίξιμο, αυτός ο εκνευρισμός, αυτό το... δεν μ' άρεσε τον τελευταίο καιρό. Γιατί ο Κίτσιο, ας πούμε, να μην πάρει μια σειρά παιχνιδιών ενδιάμεσα. Δηλαδή εγώ είμαι υπέρ του ελεγχόμενου rotation. Υπέρ του μη εκτεταμένου, αλλά με έναν δουλεμένο τρόπο να είναι συστηματικό το rotation. Και να περάσει ένα μήνυμα και στους παίχτες. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τους παοξίδες της Νέας Υόρκης. Πέρυσι θυμόμαστε, δεν θυμάμαι τώρα ποια περίοδος ήταν. Τέτοια ήταν πάλι. Όπου όταν πήγε εκεί ο Ιβάν Σαββίδης, έγιναν πολλά και ωραία πράγματα. Και υποδοχή στο αεροδρόμιο και εκδηλώσεις και ομιλίες και μάτς που είδαν μαζί, ήταν μία από τις πιο έτσι σημαντικές στιγμές της χρονιάς. Και όλα όσα είπε τότε ο Σαββίδης.
Τώρα, ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης υποδέχεται και πάλι τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο, στις 25 Μαρτίου, όπου, αυτό είναι και πολύ σημαντικό, θα γίνουν και τα εγκαίνια της νέας ασπρόμαυρης γωνίας, όπως αναφέρουν στην Αμερική. Λοιπόν, αναφέρει η ανακοίνωση. Το Σάββατο 25 Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα, θα γίνουν τα εγκαίνια του συνδέσμου από τον πρόεδρο κ. Βαν Σαβίδη. Το παρόν θα δώσουν και οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι κύριοι Πέλιος, Αλεξανδρίδης, Τουρσουνίδης, Σαλπικίδης. Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί. Είναι πρόσκληση βεβαίως για παοξίδες των Ηνωμένων Πολιτειών και της περιοχής εκεί γύρω από τη Νέα Υόρκη. 25 Μαρτίου, 6 το απόγευμα. Μαζί και ο Σαλπικίδης που είναι πλέον στη λίστα των βετεράνων. Ας το θέσουμε έτσι. Είναι κεφάλαιο για αυτούς. Και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ο Σαλπικίδης, ο οποίος δεν ανακοίνωσε ποτέ τέλος καριέρας, δεν είναι. Ποτέ. Δεν πειράζει. Αλλά προφανώς δεν θα ξαναπαίξει από ό,τι φαίνεται. Θα μιλήσει ποτέ, μιλές ποτέ. Αλλά... Ο Χαλκιάς παίζει. Ο Χαλκιάς παίζει. Ενώ ανακοίνωσε τέλος καριέρας. Ναι. Και τον έπεισε μετά από χρόνια ο Κατσουράνης να γυρίσει. Εκεί πρέπει να γίνεται χαμός, να ξέρεις. Πρέπει να περνάνε πολύ ωραία και στην Παναχαϊκή. Οι συμπαίκτες τους. Πρέπει γενικά να πέφτει πολύ γέλιο. Να ακούσουμε τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να γευτείς λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας άνεθος τον ή κοτόπουλο σούβλας μόνο στο Grill House Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Εγώ πάντως φιλαράκι μια συμβουλή θα σου δώσω. Μη σε πιάσεις το στόμα της υπεθερά σου γιατί κάηκες. Έχει μια γλώσσα, να, με το συμπάθειο. Βρε δεν μπάνα λέει, σαν τη γλώσσα της πεθεράς 35 εκατοστών με το συμπάθειο από το Γυράδικο στον Εύωσμο δεν έχει. Grill House το Γυράδικο. Δοκίμασε τώρα τη γλώσσα της πεθεράς σε αφράτη μπακέτα 35 εκατοστών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη! Με ζουμερό χειροποίητο γύρω χοιρινό οικοτόπουλο ή καταπληκτικό ελασσονίτικο να γλύφει στα δάχτυλά σου. Grill House το Γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Τηλέφωνο delivery 2310-75-75-78 για όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Γιατί το Γυράδικο γλώσσα έχει και μιλιά δεν έχει. Φίλοι στις ΗΠΑ μας ακούνε και μας ενημερώνουν ότι είναι εξασφαλισμένο και βέβαιο, έχει οριστικοποιηθεί ότι θα είναι όλοι εκεί παρόντες. Έτσι, δηλαδή και Σαλπικίδης και Πέλιος, Τουρσουνίδης, Αλεξανδρίδης μαζί με τον Ιβάν Σαβίδη. Εντάξει, αυτή είναι η ανακοίνωση. Θα δεις κανένα αποκατάστημα της ΕΚΑΠ και στη Νέα Υόρκη για εργοστάσιο καινούργιο. Δεν έχει παιχνίδια έτσι εκείνο το Σαββατοκύριακο. Μάλλον εκείνο το Σάββατο πρέπει να παίζει το Βέλγιο-Ελλάδα. Παναγιώτη γλύκο κατά το δοκάρι. Εγγύηση. Χτύπησε ο. Το over 4,5 θα το δουλέψω, να ξέρετε. Ποιο ήταν ο λόγο γλυκού. Είναι διαστημική αυτή η εντελώ. Δεν, εκεί θα την πατήσει. Αναξιόπιστη είναι. Εκεί θα. Είναι διαστημική όταν δεν βγει. Και η Ελλάδα δεν την πιστεύει. Πού είναι. Εκεί στο Βέλγιο. Με αυτού του περίεργου που δεν χωράνε να παίξουν μια δεκάδα. Αυτή η Λουκάκου, η Αζάρκη. Ο Μέρτενς στο μεταξύ κάθε εβδομάδα δύο γκολ κάτι. Δεν έχει σημασία. Ο 18ο παίκτη του. Εκεί θα την πατήσει. Για την πατήση και θα λες πώς τα κατάφερε η εθνική. Ας βάλει κανένα γκολ να μας βγάλει το στοίχημα. Δεν είπα εγώ να μην βάλει. Δεν λύγει 5-0, ας λήξει 3-2. Θα κατεβάσει τα ρολά ο Παναγιώτης. 1-1. Τι 1-1, ρε. Καλά. Τι 1-1, ρε. Θα σε καλέσουν από τη UNICEF να σε τιμήσουν μαζί με τη στοίχημα και 5-6 ακόμα. Τέλος πάντων. Δεν κερδίζει το Βέλγιο την Ελλάδα. Τι? Δεν κερδίζει. Καλά, πολλά με λίγα είναι. Ναι, ναι. Πολλές φορές έχει ξεκινήσει. Ο συλληνιασμένος Μήτρογλου. Χθες, πάλι γκολ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ότι είναι ο πιο ποιοτικός και οι καλές του φάσεις συνδέονται με καλές φάσεις εθνικής. Και τα άσχημά πλάκα, του. Πλάκα. Οι Πορτογάλοι θα έχουν να λένε για τους Έλληνες που πέρασαν από εκεί. Κατσουράνης, ταιριάζουν. Πήγε καλά. Ταιριάζουν. Ναι. Εξτρέμ έχουμε. Εκείνο το πράγμα που παίζει στην Κύπρο έχουμε. Το Γιαννιώτα. Σιγά μην ο Γιαννιώτας. Ναι. Το Μιστακίδη δεν ξέρω αν θα τον καλέσει. Εξτρέμ παίζαν ο Μάντρας και ο Μπακασέτας. Ε. Ναι. Δεν... Χλωμοί είμαστε. Ναι. Άλλον εξτρέμ δεν και έχει. Και χαφ δεν έχουμε, τι νομίζεις. Ποιος παίζει χαφ. Ο Τζιόλης. Ένας. Ο Μανιάτης. Κανονικά. Παίζουν πλέον. Πλέον παίζουν. Ο Σάμαρης. Σάμαρης, τι. Μια χαρά. Ο Κονέ. Κονέ είναι καλά. Όχι το Ματίας. Όχι, δεν παίζει. Ο Κονέ είναι απόλυτο. Ξέρεις τι έμαθα, ότι θα πάνε λέει με τη γραμμή.
το λεωφορείο της, με το τρένο, με το αεροπλάνο της Γραμμής. Αφού γεμίσαν οι κάρτες στη Βραζιλία, εκεί μου. Αυτό θα να σου πω. Τι γίνεται, γίνεται κάτι με την ΕΠΟ, με τα χρήματα, ρευστότητα κλπ. Αφού στον... παίρνανε για την Κιτζη Μαρία ψώνια, κάνανε μισή. Ναι, ρε φίλε, επειδή κάνανε αυτά όμω δεν την πληρώσαν οι παίχτες τώρα να πάνε με τη γραμμή. Μία καλά, φορά λέει είχε γίνει. Τίποτα, όχι. Παίκτες, ναι. Λέει μία φορά είχε γίνει μόνο αυτό, όταν οι περισσότεροι παίχτες έτσι κι αλλιώς θα ερχόντουσαν από τα πρωταθλήματά του και ήταν πάρα πολλοί. Και ήταν 7-8 οι Έλληνες, ρε παιδί μου, που θα φεύγαν από την Ελλάδα και γι' αυτό πήγαν με τη γραμμή. Αλλά συνήθως είναι τσάρτερ, είναι και θέμα πρεστίζ, είναι και θέμα ψυχολογίας. Ναι, αυτό. Απλά φαντάσου ότι είναι μια πτήση 120 ατόμων που 100 είναι κλεισμένες από την ΕΠΟ. Σαν τσάρτερ είναι. Και είναι γραμμή direct για Βρυξέλλες. Μην φανταστείς τώρα δεν θα κάνουν τίποτα. Όχι, εγώ το έθεσα σαν θέμα ΕΠΟ, δηλαδή επειδή έχει μπει αυτή η προσωρινή διοίκηση, μήπως έχουν σφίξει λίγο τα πράγματα γενικά με τα έξοδα. Αφού με τα έξοδα. Εδώ κάμερες είδαν. Κρυμμένες κάμερες είχαν οι άλλοι. Και έχουμε εκεί περασπιστές εδώ πέρα στην πόλη. Πάλι συνεχίζουν. Βλέπουν οι διαιτησίες στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Δεν ήταν καλή. Η διαιτησία μας έφτιαξε. Ναι. Αν θέλεις να δημιουργήσεις θέμα και εντυπώσεις και να κάνεις λαϊκισμό, αυτό το λαϊκισμό πραγματικά. Όταν λαϊκίζεις θα πρέπει να εμφανίζεται μια σφαλιάρα εν αέρια. Πα! Α, ξέρεις ποιος θα παίξει χαφ. Ο Ζέκα. Θα έχει δικαίωμα συμμετοχή. Ναι. Και είναι και εγώ αυτό που έβλεπα, γιατί είχε ένα ρεπορτάζ για το ότι τελείωσαν ιστορίες, έχει βγάλει και διαβατήριο. Ορκίζεται και όλα καλά. Ναι. Σήμερα ορκίζεται, νομίζω, Τρίτη. Λέω, είναι, ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Μπας και λίγο βοηθήσει εκεί στα χαφ. Εντάξει, δεν είναι κανένα επίπεδο συγκλονιστικό. Θα δίνει μια λύση. Παίζει όμως, παίζει για την ομάδα. Είναι, ναι, είναι παίξει ομάδα, όντως. Αλλά έχει τέτοιο. Με τον Τζιόλι, δηλαδή με ρυθμό και το Μανιάτι, κάτι γίνεται. Εδώ ο Τζιόλις έπαιξε χωρίς παιχνίδι και ήταν μια χαρά. Αυτά για την εθνική ομάδα, ποδοσφαίρου. Την αγαπημένη και τον φίλο του ΠΑΟΚ. Βέβαια. Θα δουν τον Παναγιώτη Γλύκο και θα χαίρονται. Όχι, θα δουν τον Παναγιώτη Γλύκο. Θα τον βρίζουν που τον είδαν. Θα τον βρίζουν που τον είδαν. Άμα τα φάει, θα τον βρίζουν. Τζαβέλας βασική. Ο Τζαβέλας. Και αυτό. Τον Γλύκο όμως θα τον βρίζουν που θα τον δουν. Θα τον βρίζουν αν τα πνίξει. Αν τα βγάλει είναι που θα τον βρίζουν ακόμα περισσότερο και τα λένε εκεί τα βγάζεις. Έτσι είναι. Δεν έχει τύχει. Είναι παράνοια. Ευτυχώς θα παίξει τώρα ο Μπρίκιτς την Κυριακή, ναι, και θα αλλάξει η κατάσταση. Βλέπουμε για το match ΠΑΟΚ Πανιόνιος την Κυριακή εισιτήρια, ανακοίνωση ΠΑΟΚ. Λογικά θα έχει φίλους του Πανιόνιου, δεν είναι. Αφού είμαστε αδέρφια. Ναι, υπάρχει ανταλλαγή. Στη θύρα 8 αυτό έλειπε. Δεν διαθέτει ΠΑΕ, άρα θα διατεθούν και τους φίλους του Πανιωνίου, που και εκείνοι διαθέτουν πάντα στους παοξίδες να πάνε στη. Όχι μόνο αυτό, οι παοξίδες κάνουν πορεία, συγκεντρώνονται εκεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι φιλόξενο μέρος, Νέα Σμύρνη. Ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ιδιαίτερο. Πολύ του Πανιωνίου που έμεινε πίσω στο σκορ από την ΑΕΚ, αλλά την ισοφάρισε. Και θα μπορούσε και να την κερδίσει. Αν είναι αυτό ένα άλλο φαινόμενο το οποίο χθες παρουσιάσαμε και πάλι. Ναι. Δεν είναι μόνο το ότι ο ΠΑΟΚ δεν γυρίζει παιχνίδια. Το έχει κάνει μόνο δύο φορές στα 11 που προηγήθηκε ο αντίπαλος. Είναι και το ότι δεν αντιδράει στα γκολ που δέχεται. Δεν αντιδράει δηλαδή ακόμα και να κερδίζει 2-0 και να μειώνει ο άλλος. Δεν υπάρχει αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά με τέρμα. Είναι ένα φαινόμενο πολύ παράξενο και αυτό το φετινό. Λίγες οι ανατροπές και ελάχιστα τα γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ μετά από γκολ αντιπάλων. Δηλαδή δέχτηκε γκολ με τον Ηρακλή, δεν αντέδρασε να χάσει 5 ευκαιρίες και να μείνει 1-1. Ναι. Παράξενο. Το οποίο βέβαια έρχεται να δέσει στο θέμα ψυχολογίας, προσωπικότητας και ηθικού το οποίο θέτουμε. Ελάχιστες οι ανατροπές, αλλά πολύ λίγα και τα γκολ του ΠΑΟΚ αφού τον ισοφαρίσουν, αφού μειώσουν, αφού. Για τη Τρίπολη, νομίζω. Τη Τρίπολη είναι ανατροπή. Ναι. Είναι καθαρή ανατροπή από τις καλές. Όπως με τη Λίμπερτς. Αυτά τα δύο είναι οι ανατροπές του ΠΑΟΚ. Κατά τα άλλα, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ένας λόγος που μια ομάδα που πρωταγωνιστεί δεν κάνει πολλές ανατροπές, γιατί δεν υπάρχει πολλές φορές να μείνει πίσω στο σκορ. Οι 11 δεν είναι λίγες. Οι 11 δεν είναι λίγες, έτσι όπως το θέτεις, ναι. Και δεν έχει γκόρσουλα, δηλαδή. Το καταγράψαμε, πού είναι τα δόγια, να μην τα λέω. Είναι αρκετά τα μάτς. Αυτά. Περίεργο. Έχει να κάνει με το μέταλλο, με την απουσία ηγέτη. Ή με το ότι δεν είναι και τόσο πια προσαρμοσμένοι στις δυσκολίες ενός αγώνα οι παίχτες. Οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με την Κάραμπαχ δύο φορές. Τίποτα. Με τον Πανίνο στη Νέα Σμύρνη δεν μπορεί να πει ότι την αντέδρασε, ήταν άτυχος. Έτσι, εντάξει. Με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα δεν.
Με τον Μπας Γιάννενα δεν τα κατάφερε να βάλει γκολ. Με τη Σάλκη εδώ δεν αντέδρασε. Ισοφάρισε εκεί βέβαια. Ισοφάρισε εκεί. Με την Ξάνθη εδώ όχι μόνο. Λίγα πράγματα. Υπήρχε μια μικρή αντίδραση με την Ξάνθη. Με τον Μπίσισβαρ υπήρχε μια μικρή αντίδραση. Ναι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αλλά και πάλι γκολ δεν έβαλε, όπως και με την ΑΕΚ δεν έβαλε γκολ. Το προσθέτουμε σε όλες τις αναλύσεις που γίνονται φέτος για αυτήν την ομάδα του ΠΑΟΚ, που έχει πολλά καλά και έχει και συγκεκριμένα μειονεκτήματα τα οποία τα βλέπουμε κάθε εβδομάδα και τα παρουσιάζουμε. Φίλος 457 αναρωτιέται γιατί έδιωξε τους έμπειρους. Επιλογή ήταν της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και το της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι πολύ έτσι συγκεκριμένο. Πολιτική ήταν, δηλαδή μας εξηγήθηκε, ήταν απόφαση, δεν ήταν ότι έγινε συγκυριακά. Τον φύγουν έμπειροι. Εντάξει. Πού μας εξηγήθηκε, έγινε και μας εξηγήθηκε. Όχι, μας εξηγήθηκε, ναι. Αλλά δεν φάνηκε να είναι συγκυρία, επιλογή δεν είναι. Όταν διώχνεις παίχτες ακόμα επιλογή και Ιανουάριο. Όταν βγήκες δεύτερος, ωραία, να αλλάξω όλη την ομάδα, από επιλογή είναι, εννοείται. Πιανού επιλογή δεν το έχουμε καταλάβει, μάλλον είναι επιλογή πολλών, όχι μόνο του προπονητή. Εντάξει, ναι. Για αυτό το μεγάλο θέμα οι απόψεις δίστανται, γιατί άλλα είχαν υποθεί, άλλα κάνανε και για την ομάδα και για πρόσωπα. Οκ, όμως έγινε. Στο τέλος, σεζόν θα κάνουμε το... Ναι, δεν γυρίζει τώρα ο χρόνος πίσω. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα ποιος έρχεται να βοηθήσει την ομάδα να μειώσει τα μειονεκτήματα. Γιατί έχει μειονεκτήματα αυτή η ομάδα. Αυτό έπρεπε να έχει εντυπωστεί λογικά. Και αυτούς που λέγαμε παράγοντα τώρα, όλοι αυτοί, Κρέσπο, Σάχοφ, Κάνιας, Μάτος, θα είναι πολύ καλύτεροι του χρόνου. Εννοείται ότι χρειάζεται το χρόνο τους. Και σε απόδοση, ανάλογα και την ομάδα, αλλά και στα υπόλοιπα στοιχεία. Σε εμπειρία, σε προσωπικότητα. Σε αφομοίωση του που βρίσκονται, του τι κάνουν, του ρόλου τους. Από όλους αυτούς σίγουρα θα αναδειχθούν ηγέτες. Σίγουρα τώρα. Κάτσε. Με βάση στατιστική. Ναι. Δεν μπορεί να μην το έχει κάποιος από όλους. Δεν γίνεται. Εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για κάτι τέτοιο. Είναι παιδιά που έχουν παραστάσεις, ξέρω εγώ, αλλά δεν είσαι σίγουρος. Δηλαδή να ηγηθούν, να μπουν στα αποδυτήρια και να τους ακούν οι υπόλοιποι. Να τους βλέπουν στο γήπεδο και να ηρεμούν, να εφησυχάζουν, να τους τραβάνε στα δύσκολα. Αυτό. Να ηγηθούν, να βγουν αρχηγοί. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει τώρα. Ένα τελευταίο διάλειμμα θα το κάνουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία. Επικοινωνούμε μηνυματικά, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Πήγε λίγο παράξενα σήμερα η εκπομπή με τα διαλύματα και με τις ώρες, αλλά εντάξει, έτσι έπρεπε να γίνει. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 με Alter Ego, τα ανδρικά ενδύματα και δυτικά στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου, αλλά και ανατολικά Καλαμαριά, Πασαλίδη 85. Alter Ego με εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Θα πάτε, θα δείτε, θα συγκρίνετε και θα ξαναπάτε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μιλήσαμε για το Final Four του Κυπέλλου στο Βόλεϊ. Ενημερωθήκαμε οργανωτικά για το τι ακριβώς θα συμβεί το Σαββατοκύριακο στο Palais des Sports. Από αύριο σίγουρα θα μπούμε και σε πιο αγωνιστικούς ρυθμούς να πάρουμε απόψεις από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και τους παίχτες για τη διοργάνωση και το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στον Ολυμπιακό, όπως τα λέγαμε και με τον Δημήτρη Τιχάλα. Η πρώτη ουσιαστική κόντρα των δύο, έτσι, το πρώτο πολύ σοβαρό τεστ, θα έρθουν κι άλλα από ό,τι φαίνεται. Μέχρι στιγμής, για διάφορους λόγους, οι προηγούμενες αναμετρήσεις εντάξει, κρίθηκαν όλες υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά δεν είχαν τη σημασία που θα έχουν αυτές από εδώ και πέρα. Ο Ολυμπιακός φαίνεται καλύτερος, ξεκάθαρα, γιατί από την αρχή είναι η ίδια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ για άλλη μια χρονιά το χειμώνα έκανε τις αλλαγές του και να δούμε αν καταφέρει να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό και αυτή τη χρονιά. Θα δούμε. Δεν νομίζω κανείς δεν είναι σίγουρος. Θα δούμε. Είναι
πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η φάση, γιατί είναι και ένας προάγγελος του τι θα γίνει στους τελικούς του πρωταθλήματος, δηλαδή εκεί που κρίνεται ο τίτλος, που πάω και περασπίζεται και πάει να κάνει τρίτη συνεχόμενη χρονιά το να πάρει το πρωτάθλημα, το οποίο εντάξει, σιγά σιγά χτίζει φανέλα, χτίζει παράδοση. Μπαίνεις και δεν είναι δηλαδή ένα πυροτέχνημα. Εντάξει, και ο Άρης έχει πάρει πρωτάθλημα στο Βόλι και τώρα παίζει ένα Α2. Η συνέχεια δηλαδή. Κοίταξε, εγώ ακόμα μπορώ να δεχτώ και να μια χρονιά να τα χάσεις όλα. Συμβαίνει. Αλλά το να είσαι σε υψηλό επίπεδο και να πρωταγωνιστείς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από τις επόμενες ημέρες βεβαίως θα έχουμε και την ανάλογη διοργάνωση στο handball. Είχαμε και χθες ρεπορτάζ για το τι θα συμβεί στο γήπεδο της Κοζάνης το μεθεπόμενο Σαββατοκυριακό. Διαβάζω και πάλι στο ΠΑΟΚ το ρεπορτάζ για το ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει 1300 εισιτήρια. Το γήπεδο πώς χωράει? 1300 εισιτήρια. Αυτά συνήθως είναι των 2000 εισιτήριων, ξέρω, 2000 θέσεων αυτά τα γυμναστήρια. Α, θα εκδοθούν 2250 και 250 προσκλήσεις. Άρα μιλάμε για 3000 θέσεις λογικά. Και ο ΠΑΟΚ θα πάρει το μισό γήπεδο και παραπάνω από το. Ωραία. Το μισό. Πότε είναι τώρα αυτή? Το άλλο, το 25-26. Από δεν έχει πρωτάθλημα. Εντάξει, καλή φάση. Θα πάμε, κάνουμε εκδρομή. Καλή φάση. Στην Κοζάνη, μια χαρά, και μια ώρα δρόμου. Ο ημιτελικός είναι πιο δύσκολος από τον τελικό. Όπως και στο βόλεϊ. Γιατί είχαμε και εκπλήξεις έτσι στο χάντμπολ, να πούμε ότι δεν περάσανε τα φαβορί του πρωταθλήματος. Μόνο ΠΑΟΚ. Και έχουμε Χάνθ που είναι το απόλυτο φαβορί και μπράβο στη Χάνθ που. Είναι το απόλυτο outsider και μπράβο στη Χάνθ που έτσι μπήκε γερά. Ο Πανελλήνιος που ναι, μεν είναι ισχυρός αντίπαλος, αλλά δεν είναι αυτός στην πρώτη είναι ο ταχύτητα. Ναι. Χάνθ Πανελλήνιος. Χάνθ Πανελλήνιος και ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Φίλιππο Βέριας που είναι ο περσινός πρωταθλητής, αλλά δεν είναι φέτος σοβαρός διεκδικητής. Τον κέρδισε τον ΠΑΟΚ όμως. Τον κέρδισε το πρωτάθλημα. Αυτά την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά από εμάς και σήμερα Τρίτη. Συνέχεια με Χρήστα Θεοταλτίδη για την επόμενη ώρα. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με Alter Ego. Κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, αλλά και μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια. Έτσι. alterecofashion.gr για να δείτε και να διαλέξετε. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι εδώ στον Λίμπερο, λίγο μετά τις 12.